Ντίνα 35 ετών. Τα έχω με τον μπατζανάκι μου και το παιδί μου ίσως είναι δικό του. Θα το πιέσω να χωρίσει. Ρε εσύ, επειδή τα μπερδεύω πάντα αυτά, μπατζανάκης είναι... Μπατζανάκης. Τι είναι μπατζανάκης, ρε? Ο άντρας αδερφής. Ο άντρας αδερφής. Ρε, γιατί υπάρχει αυτός ο κόσμος πραγματικά, αν είναι αλήθεια όλα αυτά, που δεν είναι αλήθεια λογικά. Συγγνώμη. Γιατί ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, αν και στο κανάλι του Προέδρου ακούγονται μόνο αλήθειες. Έχω μια αμφιβολία ότι αυτό άτυχη, μπορεί να μείνει και αλήθεια. Είναι μια άτυχη ώρα αυτή, θεωρώ. Ναι. Και θα έπρεπε στο νέο πρόγραμμα να μην υπάρχει πάλι αυτό. Το ζήσαμε πέρσι, δεν χρειάζεται για φέτος. Γιατί ρε εσύ όμως, δηλαδή. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που κάθεται σπίτι του τώρα και το βλέπει αυτό. Και λέει, πω, προβληματίζεται, κάθεται και το παρακολουθεί, πιστεύεις? Και λέει, εμείς μια χαρά είμαστε. Ναι, αυτά άσε, είναι μια... προβλήματα. Βλέπεις τι γίνεται. Και λέει, κάτσε να δω, η Ντίνα, ναι. Η Ντίνα. Πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό. Καλή δύναμη στην Τίνα και στον μπατζανάκι της. Λοιπόν, είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ναι, γεγονός. Γεγονός. Δεν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα, αλλά εδώ είμαστε. 5-26 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μπει για τα καλά σε ρυθμούς του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Γράφονται πάλι πράγματα και θαύματα. Εντάξει. Καλά, το, να σου πω κάτι. Θα μας έκανε τίποτα, αν δεν γραφόταν τίποτα. Και πηγαίναμε στο παιχνίδι ήρεμα, χωρίς πολλά. Δεν συμβαίνει αυτό. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κοίταξε, είναι λογικό να σου δημιουργεί ο ΠΑΟΚ έτσι συμπλέγματα. Εντάξει, δεν σε είναι μόνο κύπελο, τα σε πρωτάθλημα, μέσα, έξω, γενικά, αυτό και τα λοιπά, υπάρχει θέμα. Γενικά λίγο έχει κουράσει αυτό το να σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι το κάτι τόσο κακό. Ποιος δηλαδή, το πιστεύει εδώ, δεν το πιστεύει κανένας, αγάπη. Υπάρχει κόσμος που θεωρεί ότι κάποια πράγματα από αυτά που γράφονται και λέγονται είναι και αλήθειες. Και σου λέει ότι ναι, αλλά μην μπαίνουμε και εμείς σε αυτό το τρυπάκι. Μα δεν μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι. Φίλοι της ΑΕΚ και φίλοι του Ολυμπιακού ενδεχομένως. Όχι, του ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι. Είναι οι ΠΑΟΚτσίδες που μπαίνουν σε αυτό και σου λένε ότι σου δημιουργούν ενοχές μόλις τέτοιες. Δηλαδή όταν. Όχι, ρε, αγάπη, καμία σχέση. Περνάει. Όταν διαβάζει ο φίλος του ΠΑΟΚ δύο σφαγές της ΑΕΚ σε τελικούς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ είναι ήδη πολλές. Πω, τώρα κάνει εικόνα και σκέφτησε το αίμα να τρέχει και το δάκρυ να κοιτάει. Νομίζω ότι. Μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει. Δεν ξεχνάνε, Στέρνια. Δεν ξεχνάνε. Δεν ξεχνάμε και δεν θα τον ανεχτούμε ποτέ δεν ξανά. Δεν θα τον ανεχτούμε ποτέ ξανά, λέει η ώρα. Ναι. Και αυτό με τον Ολιβέιρα, ρε παιδιά, δύο εβδομάδες το θέλει και το παλεύει πολύ. Ήμαρτο να παίξει το παιδί. Μια χαρά θα παίξει. Δύο εβδομάδες μόνο αυτό συζητάνε. Δύο εβδομάδες πραγματικά. Έχει κόντρα δήλωση, νέα δήλωση, ξανά δήλωση. Θα είμαι έτοιμο τώρα να παίξω. Παίξε, βρε αγόρι μου. Εντάξει. Το θέλει και το παλεύει πολύ. Δεν πειράζει, θα τα πούμε και. Στη συνέχεια είναι εδώ και ο Σταύρος. Στο ραδιομέγαρο. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να κάνει ένα ακόμα πάρτι εις βάρος της ΑΕΚ. Και επειδή θα έχει πολύ κόσμο, νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Καλά, περισσότεροι καλεσμένοι στο πάρτι. Κάνε τη δουλειά σου, Στέρια, ας το μίλες πολλά. Κάνε τη δουλειά σου να περάσεις. Μακάρι να είσαι καλός να τα καταφέρεις. Γιατί σε μυστήρια φάση και εσύ. Μια χαρά θα περάσεις. Να είναι το παιχνίδι που θα γυρίσει το κουμπί. Θα είναι πολύ χρήσιμο. Και ας λένε ό,τι θέλουν. Εγώ έτσι το βλέπω. Όχι πολλά-πολλά. Όχι πολλά-πολλά θέλω εγώ. Όχι. Εγώ πριν θέλω πολλά-πολλά. Όχι, όχι. Και πριν και μετά και μια ζωή. Λίγα πράγματα. Έλα, Στέργιο, μην ανοίγεσαι. Εντάξει, χαλαρά. Άστο να λένε. Αυτό θέλω να κάνουν. Τι σε ενδιαφέρει. Άστο. Ποιο είπε ο Καλανόπουλος, δεν είπε ότι είναι φαβορή. Εσύ είναι φαβορή. Ο Καλανόπουλος, νομίζω, προχθές. Άμα για στέλνετε φαβορή, είναι φαβορή. Έχει ανέβει και το blog του Σταύρου στο Sport DNA, στο πνεύμα των ημερών. Ωραίος τίτλος, τώρα που θα έρθει θα το μεταφέρω και κατηδίαν. Όταν ο Γκέμπελς νιώθει παιδαρέλη. Καλώς. Θα ντρεπόταν ο Γκέμπελς με όλα αυτά που γίνονται. Θα λέει εγώ είμαι πολύ κάτω. Με έχουν ξεπεράσει. Το έχουν εξέλιξει πολύ οι τύποι. Δεν γίνεται. Μπράβο τους. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 ή μπείτε στο Sport DNA. Υπάρχουν νέα προβλήματα δηλαδή τώρα που τους απασχολούν και ξεκινάνε να γράφουν. Κοίταξε, ρε, εντάξει, ξεκάθαρα στην ΑΕΚ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το καλό momentum που έχουν. Δηλαδή, τρεις νίκες συνεχόμενες η ΑΕΚ είχε πάρα πολλούς μήνες να κάνει, χωρίς να είναι εντυπωσιακή. Οκ. Είχαν μάθει σε άλλες 22 βαθμούς τα τελευταία χρόνια, 2. Οπότε 9 βαθμούς σε 3 μάτς είναι ένα βαθμό πίσω από την κορυφή. Οκ. Έχουν και αυτοί τους δικούς στόχους και προσπαθούν όσο μπορούν έτσι να σμπρώξουν τον κόσμο στο γήπεδο. Γιατί έχουμε και εργασίες να κάνουμε, αγάπη. Έχουν μείνει οι τουαλέτες μισές στην Αγία Σοφιά. Και οι νηπτήρες. Τι οπότε ήταν το μήνυμα στην Αγία Σοφιά? Το ηλιοβασίλημα. Α, το ηλιοβασίλημα, ναι. Ή ξημέρωμα. Όχι, ηλιοβασίλημα. Ηλιοβασίλημα.
Είναι και. Μπράβο τα παιδιά. Ηλιο Βασίλη μας στην Αγία Σοφιά. Τέλος πάντων. Σκέψου να γράφουμε εμείς Ηλιο Βασίλη μας στην Τούμπα. Ναι. Θα τρέχαμε όλοι μαζί νομίζω μετά. Βασικά όχι, δεν θα το γράφουμε. Εντάξει, ξεκινάμε από εκεί, από τα βασικά. Κοίταξε, πολλοί έχουν ανεβάσει αγάπη κάτι Ηλιο Βασίλη αίματα. Όχι πάει ΠΑΟΚ. Αυτό έλειπε, Περιστέριο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή και εντελώς ξένο. Με το στυλ αυτό. Εντάξει. Έχουμε αρκετούς ευαίσθητους. Που θα γίνει. Και ρομαντικούς. Ναι, γεγονός. Με τον ήλιο της Τούμπας που κρύβεται πίσω από τις υποδομές, αυτό, ναι, κτλ. Εντάξει. Εμείς εδώ όμως έχουμε και καλό φωτογράφο που το βγάζει όλο. Ναι. Αυτοί τι έχουν, Στέργιο. Ναι. Αυτό είναι. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο Πάο καλείται να κάνει τη δική του. Αθλητικός εισαγγελέας, Στέργιο. Αθλητικός εισαγγελέας, θα αναφερθούμε και σε αυτόν. Κάτι χάνει ο άνθρωπος νομίζω. Δεν προλαβαίνει να τα δει όλα, δεν προλαβαίνει να τα ακούσει όλα. Βλέπει συγκεκριμένα πράγματα μόνο. Κάτι γίνεται. Υπάρχει μια μαύρη τρύπα, θα την έλεγα. Κοίταξε, μαύρη τρύπα υπάρχει, κάποιος φόβος υπάρχει. Κάτι υπάρχει όμως, Δεν ξέρω τι υπάρχει. Αλλά για μένα η υπόθεση δεν είναι αστεία. Δεν είναι αστείο. Θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ξεμπροστιάσει και τους αγγελείς, τους λεγόμενους ποδοσφαιρικούς. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πολλοί θεωρούν ότι πλέον ο Κυρσάβας είναι στο απερόβλητο γιατί δεν έχει λέει ιδιότητα στον Ολυμπιακό. Παιδιά, είναι επίτιμος πρόεδρος. Ναι. Και αν δεν έχει ιδιότητα, να μην του δίνουν το μικρόφωνο. Ή να μην είναι αυτονόητο ότι θα έχει χρόνο στη τηλεόραση. Σε κάθε αγωνιστική. Όχι, χρόνο θα έχει γιατί. Τόσο. Κανείς δεν φρόντισε να του πάρει το μικρόφωνο ποτέ. Προφανώς είναι και μέσα στις συμβάσεις που υπογράφει ο Ολυμπιακός. Ότι πρέπει πέρα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα σου πουλάω και τον Σάββα Θεοδωρίδη μαζί. Θες δεν θες. Ναι. Αλλά θα πρέπει, η πλακίτσα να τελειώσει κάποια στιγμή. Γελάσαμε 1, 2, 5. Θα πρέπει λοιπόν και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ξεμπροστιάσει τον αθλητικό εισαγγελέα. Δεν γίνεται ο κ. Σάββας να λέει ότι του καπνίσει και να μην υπάρχει ούτε για τα μάτια του κόσμου μία κλίση σε απολογία, μία δίωξη. Ένα πρόστιμο ρε παιδί μου, εντάξει δεν σου λέω. Έτσι είναι Σταύρο. Δεν σε εκνευρίζει. Ανατρέπω όλη την κουβέντα. Δεν σε εκνευρίζει. Ότι είναι στο απειρόβλητο. Έλα μόνο, όλοι έχουμε τις κακές μας στιγμές. Ναι. Ο θετικός εισαγγελέας σίγουρα έχει. Τι αυτό λέμε. Τις κακές του στιγμές. Τον έχει καλέσει τον Μυραλάς από πρόπερση. Όχι. Γιατί. Στην λογική αυτή και τον Ιντέγε πρέπει να καλέσει που κατουρούσε τις σημαίες που θα περάσει. Ναι, μην το φορτώνει τώρα. Ναι. Φόρτο εργασίες. Πάμε λίγο στα παλιά, να πάρουμε τη χρονικά. Εγώ θεωρώ γενικά τον ρόλο του αθλητικού εισαγγελέα λίγο αστείο. Δεν βλέπω να έχει ρόλο. Αυτό καταλαβαίνω. Και αυτό το μικρόφωνο που έχω μπροστά μου δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Αυτό το μπλε πράγμα σε χρώμα προφυλακτικού, γιατί βάζεται και στη ζωή μου. Δηλαδή προσπαθώ να μιλήσω και νομίζω ότι δεν μιλάω. Αφού μια φωτογραφία, Σταύρο. Ναι, κάτσε λίγο. Και με μια επεξεργασία. Ποια ιδέα, ρε Χρήστο, να βάλουμε αυτό. Και με μια επεξεργασία στα χρώματα, μπορεί στο μέλλον να μας φανεί χρήσιμη τη φωτογραφία. Δηλαδή τώρα πραγματικά, βάλε λίγο τη φαντασία σου. Θέλω λίγο να κλείσεις από εκεί, να το δεις από εδώ, να δει κανένα κλικ. Το βλέπω και από εδώ, Στέργιο. Α, το βλέπεις. Αν το κάνω έτσι, έχω πλήρη εικόνα. Εδώ, κεφαλάκι, αυτά. Τάντε. Πολύ πετυχημένη. Μην τη δω που θέλω αυτή τη φωτογραφία. Θα κυνηγηθείτε στο θάνατο. Κοίτα λίγο, κοιτάκιο ζηλά. ρε, τι ζούμε, τέλος πάντων. Βρίστε έτσι και μας τα χάλασες όλα. Ωραίο Σταύρος. Θα φύγω, μη στέλνω λύση. Δεν είναι πρόβλημα. Ωραίος ο τίτλος σου, στο Sport DNA. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω. Ο reporter της ΑΕΚ είναι απίστευτο. Ανέβασε τώρα ο φίλος μου ο Κώστας blog. Να μην έχει αλαζονία η ΑΕΚ. 2 χρόνια έχεις να με κερδίσεις, μα τι αλαζονία να έχεις. 2 χρόνια. Σε 3 τελικούς σερίς έχω πάρει. Ωραία. Στο πρωτάθλημα δεν χάνω. Και όταν έρχεται χ, παίζω με 10-2,5 μέρες. Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό είναι, ισοπαλία. Με το Ζαμπά, το 1-1. Δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο νίκες ο ΠΑΟΚ. Τούμπα, στο χαλαρό θα έλεγα. Σβηστά. Τουριστήκαμε, όχι. Τελευταία 2 χρόνια. Κοίτα με τον Οσουνίδη, με τα 2 δοκάρια τους ήταν καλή η ΑΕΚ, δεν μπορώ να πω. Αλλά, οκ. Έτσι έγραψε, να μην υπάρχει αλαζονία. Ναι.
Ο άλλος έγραφε χθες για το πέναλτι του Κάνιας. Ποιο πέναλτι βρε ζώνο, δεν στον κανονισμό. Πω. Μα και με τον καινούριο κανονισμό δεν είναι. Ναι. Αλλά αυτοί ξέρεις, λένε ότι ποντάρουν ο λόγος μου, ο λόγος τους. Δεν είναι έτσι, πάει κανονισμός ρε. Δεν θα το ψάξεις να το δεις κιόλας. Λες, α, είχε κάνει ο Κάνιας πέναλτι. Είναι του Χρύσανθου. Όλοι, γι' αυτό διαλύεται η χώρα. Η λογική του Χρύσανθου. Γράφει και τότε το 2008. Ποιος την πάρει. Είχε, δεν είχε δώσει το πέναλτι ο Σιδηρόπουλος. Δεν είσαι πιο πέναλτι. Ναι, ναι. Σιγά τώρα, ο άλλος μου ψάξει να δει το 8. Αν δεν έδωσε πέναλτι ο Σιδηρόπουλος. Δεν έδωσε πέναλτι, τέλος. Μπορεί και το 8 να μην σφίξει ο Σιδηρόπουλος, ξέρω εγώ τον άλλο. Αν μπορούσε να βγάλει Σταύρο και αγάπη Microsoft ένα επεξεργαστή κειμένου με νοημοσύνη. Να γυρνάει η Μούντζα, να δημοσιεύσει την παπαγία. Και η Μούντζα δεν μπορεί να γράψει, να συνεχίσει. Να σου δίνει την πρόταση. Να τη γράψει και να τη σβήνει. Όχι, Μούντζα. Με το που το ολοκληρώνει, το πέναλτι του κάνει χλακ! Πάρτα. Δηλαδή θα έπαιρνε το σύστημα πληροφορίες από τις ιστοσελίδες γενικότερα και θα αποκτούσε τεχνική νοημοσύνη. Επίσης και κάτι άλλο που γράφω στο blog του Δίνη. Δεν ξέραμε, δεν την αλλαγή. Ούτε εμείς την ξέραμε, ρε. Την αλλαγή των διαιτητών. Ναι. Ούτε εμείς την ξέραμε. Και στο φινάλε, γιατί να την ξέρουμε. Τι θα αλλάξει αν. Δηλαδή δεν μπήκε ο διαιτητής, ρε αγόρι μου, βγήκε ο διαιτητής και μπήκε αστροναύτης. Μπορεί να τον έπιασε κόψιμο, ρε, πως, και να μπορούσε να κάτσει εκεί. Να ψάχνει για Imodium. Πρέπει να σου πει εσύ, αδερφέ, χεζόμουνα. Καλό μεσημεράκι. Σε όσο τρώνε το πρωί. Δηλαδή, τι να αναλύσω τώρα. Πω και έχει κερδίσει παιχνίδι με αλλαγή που έγινε επειδή έπιασε κόψιμο τον παίχτη, εντάξει. Και μπήκε τον παίχτη του. Ναι, και μπήκε αυτός που μπήκε και έκανε παπάδες. Να τα λέμε όλα. Στη ζωή είναι όλα τα δύο σφαγές της ΑΕΚ σε τελικούς κυπέλλων είναι πολλές, Σταύρο. Σφαγές τώρα. Εντάξει, σφαγή είναι το offside του Καλφόγλου. Έβαλα γκολ offside. Θα το κέρδιζε στο τελικό. Ένα-ένα ήμασταν, ρε φίλε. Και είναι και πέναλτι του Κρέσπο πριν. Το πλήγω και αυτό με καλός άνθρωπος. Ποιο πέναλτι. Θα κέρδιζε. Ποιο πέναλτι. Θα κέρδιζε. Πού το ξέρει. Αυτό θέλω να περάσουν μπροστά μου. Εσύ αγάπη, να περάσει ό,τι θέλει. Μα δεν του ενδιαφέρει. Να περάσει ό,τι θέλει. Μα δεν μπορεί να αλλάξει τον κανονισμό. Ναι, δεν του ενδιαφέρει αν είναι έτσι ο κανονισμό ή δεν είναι. Θέλω να πούνε αυτό. Δηλαδή επιλέγουν και αυτοί να απευθύνονται μόνο σε καθυστερημένους. Προφανώς, ναι. Ωραία, αυτοί εκεί καταλήγουμε. Επίσης είναι πολλοί κόσμος που το δέχεται αυτό. Γιατί υπάρχει ένα μίσος γύρω από τον ΠΑΟΚ. Θα το διαβάσει ο Αριανός, θα το διαβάσει ο Αξής, ο Ολυμπιακός. Όλοι θα συμφωνήσουν. Αυτό κάνουνε. Δεν του ενδιαφέρει. Ο Αριανός που είναι ξύπνιος και ξέρει τι γίνεται, δεν θα συμφωνήσει. Δεν ξέρω. Πλέον. Εγώ ξέρω Αριανούς πάρα πολύ σοβαρά παιδιά. Ωραία, στην αγορά που κινούνται. Που θα δουν το ψέμα και θα γελάσουν. Ωραία, και πάλι δεν του ενδιαφέρει αυτού. Η μάζα του νοιάζει, δεν του ενδιαφέρει εγώ και εσύ. Και η μάζα σε πληροφορώ ότι η μάζα δεν είναι ο μικρό κόσμο που απευθύνονται αυτοί. Γι' αυτό οι εφημερίδες πουλάνε τα 230 φύλλα. Εγώ με το χέρι ανέγραφα. Η εφημερίδα. Και το μοίραζε. Και το μοίραζα περισσότερο από αυτού θα πουλούσα. Δεν ξέρω, γιατί εγώ του βλέπω, το κάνουμε χωρί να του ενδιαφέρει. Το κάναμε μικρή Σταυρούπολη. Κάνω και τώρα. Α4 εκτυπωτή. Όχι εκτυπωτή, χέρι. Χέρκησε. Για να έχει μια αξία ρε βλάκα όταν θα πάρω το πούλιτζερ. Είναι επίκληση στο συνέστημα της, λέει όπα. Να υπάρχει ναι. Η χειρόγραφη η απόδειξη ότι... Πόσο θα το πουλάς? Είδα με 30-40 ευρώ το ένα. Τι? Ποιο ρε? Τι μία σελίδα. Τι σιγά βρε. Αυτό είναι χειρόγραφη συλλεκτική ρε. Τέλος πάντων εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είδα τα στίκερ στα συλλεκτικά του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία δουλειά. Να ξέρετε. Τα χειρόγραφά σου είναι πιο... 50 ευρώ κάνουν τα στίκες, αλλά έχουν όλες τις πρωταθλητρικές ομάδες κανονικά. Πολύ ωραία δουλειά, ωραίο το κουτί, ωραίο δώρο είναι. Μπορείτε να πάτε στην πουτίκ να το πάρετε. Προσεγμένη δουλειά. Και έχει και χαρτάκια από την ομάδα του 76 που δεν υπήρχαν τότε. Ναι. Χαρτάκια. Ωραία. Πολύ ωραίο δώρο. Τα στίκες. Στο μεταξύ μπερδεύω τα στίκες με τα στίκες συνήθως, αλλά τώρα δεν έχω κάνει το λάθος ακόμα. Εντάξει, και αγάπη παρατηρώ μόλις τώρα, ξέχωρα από το ματσούκι που έχω εδώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή, το ροζ προστατευτικό οθόνης, δηλαδή με αποτελειώνει. Άλλαξε προστατευτικό οθόνης. Τη θήκη μου. Τη θήκη σου αυτή τη βλακία. Γιατί τι σε χαλάει δηλαδή. Τι ροζ θήκη μωρή, πάω γράφεις. Και τι είναι αυτό. Α, είναι η θήκη ανάλογα με τη φόρμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, έλα εσύ πάρ' το μπλε σφουγγαράκι εδώ πέρα τώρα. Ναι. Τέλος πάντων,
Υπάρχει τέλος πάντων να ανταλαβαίνει εκεί στην ΑΕΚ που προσπαθούν να πείσουν ότι πρέπει να πάνε 73.000 κόσμος για να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Έχει βγει και καθαρίστρια και λέει στον κόσμο κάλεσμα. Κάλεσμα έχουν, λένε για 30.000 προπόληση, κόβω το χέρι μου ότι δεν είναι πάνω από 10, αλλά το 30.000. Εντάξει. Μακάρι να γεμίσει το κήπεδο, να δούμε ένα καλό παιχνίδι, να κερδίσει ο καλύτερος και να πάμε παρακάτω. Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο εχθρός και εξφάζει την ΑΕΚ και δεν το δέχομαι, ρε παιδιά, με προσβάλλει. Με προσβάλλει επίσης να με ξυσώνεις με τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό κάνεις επικοινωνιακά. Δεν σε πείραξα. Πρωτάθλημα έχασα στην έδρα μου από γκολ που πρέπει να μετρήσει. Από τον διαιτητή που τον ελέγχεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Πλέον ασχολούνται πιο πολύ μαζί σου. Τον Ολυμπιακό τον έχουν στην άκρη, δεν είναι. Ας γράψουν κάτι για τον Ολυμπιακό. Δεν τους ενοχλεί, όχι. Ας γράψουν κάτι. Θέλω να δω παραμονές ακόμα με τον Ολυμπιακό θα κάνουν. Πότε παίζουν. Έχει ακόμα. Είμαι σίγουρος δεν έχεις ιδέα, αλλά είπες έχει ακόμα. Έχει ακόμα, ρε Σταύρο. Σίγουρα έχει ακόμα. Δεν είναι στην 7η, 8η, 9η αγωνιστική. Έχει ακόμα. Έχει ο Θεός. Άνοιξε το νέο site της Λίγκας. Το οποίο πραγματικά είναι ένα τερατούργημα. Αλλά πάνω... Είναι το προηγούμενο. Από το προηγούμενο είναι το προηγούμενο. Ναι. Για να τα λέμε όλα είναι καλύτερο. Ναι. Ήταν το μοναδικό site το προηγούμενο στον κόσμο που άλλαζαν θέση ενότητες κάθε μέρα. Φίλε, δηλαδή... έτσι σου προκαλεί το ενδιαφέρον. Σε έχει εγρήγορση. Δηλαδή, ο άλλος ο Φούμπι και έκανε εκείνη την παπαριά με τα χρώματα, τον κύβο. Ωραία. Ναι, και ήταν μάγκας. Δηλαδή, όταν σου κάνει Super League αυτό για να σε εκπαιδεύσει, δεν κάνει. Σωστό αυτό. Δεν παθαίνει το Αλσχάιμερ, ναι, σωστό. Ναι, σου βοηθάει για την Ανία. Άνια. Άνια. Εντάξει, μου πει κάτι σύστο. Αυτό ποτέ δεν μου κατάλαβα πριν τότε. Τι ακούω. Θα το αποφύγω. Μην μας έρθει καμιά μέρα, μας τυπίζει την πόρτα, να πω δεν σε ξέρω σε να τι είσαι. 12η αγωνιστική Σταύρο. 12η αγωνιστική. Μην μου πεις ποτέ είναι. Ναι, ρε Στέλιο. Στέλιο, κανονικά, σε χτυπήσε την πόρτα ήδη. Εμείς πέσουμε το 10η. Εμείς είμαστε το ΠΑΟΚ. Ψάχνουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Α, το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Να σας πω, συνεχίστε μόνο. Περίμενε, περίμενε. Πες χωρικούς και αυτά, άντε λέγα. Πω, τι συνεννόηση. Ε, πού είναι. Τι συνεννόηση. Το πέρασες, ρε. Η αγάπη το βλέπει, ενώ είναι... Όχι, έχεις περάσει, είναι πριν το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Είναι πιο μετά. Ανάτο. Όγδο αγωνιστική. Συνεννηθήκαμε. Καταρχήν, πες μου, Σταύρο, γιατί κλείνει το εργοτήσιο. Θα πεθάνουμε εδώ μέσα. Αυτό επηρεάζει... Επηρεάζει τη συνεννόησή μας η ζέστη, δεν είμαστε καλά. Τέλος πάντων, τι θα κάνουμε, πάμε στο διάλειμμα, θεωρείς? Να πάμε σιγά σιγά. Άντε, στερκή, για να το πάρουμε σοβαρά μετά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το ποδοσφαιρικά, γιατί είχαμε χθες και την σύσκεψη κορυφή στην Τούμπα. Ουσιαστικά έκλεισε το θέμα του Αμπέλ Φερέιρα με τη Sporting και με όλα αυτά που ξεκίνησαν από χθες στην Πορτογαλία. Την ώρα που η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της, περιμένουμε να δούμε σήμερα αν θα προπονηθεί ο Σβιντέρσκι, ο οποίος ταλαιπωρείται από μία ίωση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τον κρατήσει άλλο εκτός. Έχασε βέβαια 2 μέρες. Αλλά ουσιαστικά είναι το μοναδικό έξτρα πρόβλημα, γιατί προφανώς ο Πέλκας δεν υπολογίζεται και ο Μάτος δεν υπολογίζεται. Περιμένουμε σιγά σιγά και δοκιμές όσες κάνει ο Αμπέλ Φερέιρα και το πώς σκέφτεται το παιχνίδι της Κυριακής. Για να δούμε πώς θα παρατάξει τον ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται και η κουβέντα εκεί για τις αλλαγές, για το τέρμα. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν έχει εικόνα αυτή τη στιγμή, αν θα γίνει ή όχι αλλαγή. Αυτό καταλαβαίνω. Νομίζω ότι και ο Αμπέλ Φερέιρα το έχει αποφασίσει 100%. Θα το δούμε μέχρι την Κυριακή. Έγινε χθες η σύσκεψη στην Τούμπα. Ήταν η επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Αμπέλ Φερέιρα, ο Μάριο Μπράνκ, ο Χρήστος Καρυπίδης. Μίλησα με τον Ιβάν Σαββίδη μέσω Skype. Το κομμάτι της Sporting και της πρότασης νομίζω κράτησε λιγότερο από όλα. Η κουβέντα περιστράφηκε κυρίως γύρω από την ομάδα. Από το πώς θα είναι καλύτερη στα επόμενα παιχνίδια, με πρώτο αυτό με την ΑΕΚ. Από το πώς θα κυλήσει γενικότερα το επόμενο διάστημα της σεζόν και λιγότερο η πρόταση για τον Πορτογάλο. Ο Ιβάν Σαββίδης ξεκαθάρισε ότι δεν σκέφτηκε λεπτό να μπει ούτε καν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους Πορτογάλους. Από τη μεριά του και ο Φερέιρα ξεκαθάρισε ότι δεν σκέφτηκε κάτι, δεν τον απασχόλησε καθόλου. Και ουσιαστικά κάπου εκεί νομίζω έκλεισε κιόλας. Και από ό,τι βλέπουμε και σήμερα, στην Πορτογαλία προκύπτει ότι η Sporting έχει κλείσει και το κομμάτι του προπονητή, γιατί και αυτοί έχουν βρει τον τεχνικό τους. Οπότε κλείνει αυτό το θέμα.
Από τον ΠΑΟΚ κλείνει, όχι από το Sporting. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στην διαδικασία να μιλήσει με τους Πορτογάλους. Και η ζωή συνεχίζεται. Νομίζω ναι. Θετικό είναι αυτό από κάθε πλευρά. Εγώ επιμένω σε αυτό που σας έλεγα και χθες με τον Σταύρο, ότι αν ήμουν Αμπέλ Φερέιρα, πραγματικά αυτές τις δύο ημέρες θα είχα πάρει πάρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση από όλο αυτό που γίνεται. Θα ένιωθα πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι για τον Πορτογάλο είναι καλό αυτό που έγινε. Και για τον ΠΑΟΚ, γιατί γενικότερα στέλνει ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι εδώ είμαστε, το πιστεύουμε αυτό που έχουμε ξεκινήσει. Σίγουρα προκύπτουν διάφορα θέματα, σίγουρα δεν είναι το πιο εύκολο ξεκίνημα, αλλά συνεχίζουμε. Προς κάθε κατεύθυνση, γιατί δεξιά-αριστερά γράφονται και λέγονται πολλά. Και από εδώ και από την Αθήνα. Ναι. Για τον Φερέιρα. Ψιλοάσχετο, μάλλον πολύ άσχετο. Διαβάζω τώρα, έπεσε το ταβάνι στο νοσοκομείο της Βέρειας. Ναι. Τουλάχιστον είσαι σε νοσοκομείο, είσαι πάνω στο δίπλα δωμάτιο, αν πάθεις τίποτα. Σου έρθει καμιά με το κολόνα στο κεφάλι ή κανένα τούβλο. Πριν επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά, να δώσω λίγο συγχαρητήρια στην Χριστίνα Τσιλιγκύρη. Αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Θα είναι πλέον συντονίστρια διευθύντρια στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μια χαρά. Οι καλοί και οι ικανοί άνθρωποι, Στέργιο, δεν χάνονται. Εγώ αυτό ξέρω. Γνωστή ανά την Ελλάδα για το ήθος της, τις προσεγμένες προσεγγίσεις της, το μελιστάλακτο λόγο της. Ναι. Μπράβο λοιπόν στη Χριστίνα Τσιλιγκύρη. Και καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα. Να δώσουμε εννοείται και συγχαρητήρια στο Ανατόλιο Κολέγιο. Ναι. Για την πρόκρισή του εις βάρος του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Όχι, πες σωστά. Του Ολυμπιακού. Όχι του Ολυμπιακού. Όχι, έχουν άλλο όνομα τώρα. Όχι, είναι του Ολυμπιακού, παιδιά, κοιτάξτε. Όχι, θα λες αυτό που θέλω να πει. Περίμενε. Είναι του Ολυμπιακού. Ξεκάθαρα. Στο φύλλο αγώνες υπάρχει Ολυμπιακός, υπάρχει το σήμα του Ολυμπιακού, είναι Ολυμπιακός. Οκ, okay, και είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε ποια site που διαβάζετε κάθε μέρα γράφουν Ολυμπιακός Β'. Αν έχουν μείνει λοιπόν ελάχιστοι που δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται και ποιοι παίζουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είναι και αυτό μια καλή ευκαιρία για να δείτε ακριβώς το τι συμβαίνει. Το Ανατόλια, παιδιά, απέκλεισε τον Ολυμπιακό. Δεν απέκλεισε ούτε τον Ολυμπιακό Β, ούτε τον αναπτυξιακό development team και talent κτλ. Αρκετά site έγραψαν απέκλειση στον Ολυμπιακό, όπως έπρεπε να γράψουν. Και 2, 3, 4, 5, 6, πολλά από αυτών και αντικειμενικά υποτίθεται. Αλλά ο ρόλος του καθενός έχει φανεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ καθαρά. Έγραφαν το Ανατόλιο απέκλεισε τον Ολυμπιακό Β. Απέκλεισε λοιπόν τον Ολυμπιακό. Και πάμε παρακάτω. Να δούμε τι θα προκύψει σήμερα από το αγωνιστικό. Και να δούμε Κυριακή, γύρω το μάτς η σέντρα είναι 7.30, γύρω στις 6 και 4 και 20, νομίζω θα έχουμε και εικόνα από την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ό,τι διαβάζετε δεξιά και αριστερά είναι εικασίες. Ότι μπορεί να κάνει αυτό, μπορεί το άλλο κτλ. Αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή γίνεται κουβέντα, ας πούμε, τώρα για τον Πασχαλάκη. Κάθε μέρα διαβάζω και ακούω και γενικότερα γίνεται μια κουβέντα. Πήρε την απόφαση να κάνει αλλαγή, πήρε την απόφαση να μην κάνει αλλαγή. Αν το γράφεις κάθε φορά, δεν νομίζω κάποια ότι στιγμή θα παίζεις μέσα. Εγώ καταλαβαίνω ότι προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική απόφαση και είναι αυτό που έλεγε χθες και ο Σταύρος, ότι μιλάμε για μία από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που μπορεί να πάρει αυτή τη στιγμή ο Αμπέλ Φερέιρα. Ναι, και αν το γράφεις κάθε εβδομάδα, ξαναλέω, κάποια στιγμή θα πέσεις μέσα. Είναι η λεγόμενη δημοσιογραφία ζαριά. Ναι, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Και εγώ, αν γράψω 10 σενάρια για την ενδεκάδα. Στα δύο δεν θα πέσω μέσα. Ναι, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Απλά ξεκαθαρίζουμε από την πλευρά μας τουλάχιστον ότι πραγματικά, αν βγούμε και πούμε τώρα ότι όχι θα παίξει ο Πασχαλάκης ή όχι θα παίξει ο Σίσκοβιτς, κινδυνεύουμε να πέσουμε εκτός. Διαβάζω σενάρια για Ροντρίγκο, να μην παίξει δηλαδή. Διαβάζω για Πασχαλάκη, διαβάζω για Λάμπρουμ, με αφορμή την πολύ καλή παρουσία του χθες στο οικογενειακό, όχι δίδυρμα. Έγινε μια άσκηση. Ουσιαστικά ήταν ένας εναντίον ενός. Έβαλε δύο εντυπωσιακά γκολ ο Λάμπρου. Διαβάζω για Στόχ. Γενικότερα, παιδιά, μην τα δίνετε και πολύ βάση. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το τι ακριβώς θα γίνει θα το μάθουμε, ξαναλέω, Κυριακή απόγευμα.
Δεν μας έχει δώσει δείγματα ότι αρέσκεται σε αλλαγές ο Φερέιρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν υπάρχει καμία παρερμηνία. Ήδη έχει να κάνει τώρα κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, αναγκαστικά θα πρέπει να βρει αντικαταστάτη για τον Μάτος. Πού θα είναι, μάλλον ο Ροντρίγκο. Και πρέπει να βρει και για τον Μπέλκα. Οπότε, ήδη δύο αλλαγές σχέση με την προηγούμενη μάτσα θα τις έχει. Και δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει και παραπάνω σε αυτό το παιχνίδι. Θα φανεί. Έχει ακόμα μαζί με τη σημερινή τρεις μέρες ο Πορτογάλος για να καταλήξει στους ιδανικούς 11 και σε αυτούς που θα κάνουν τη δουλειά του. Δηλαδή να πάρει ο ΠΑΟΚ το διπλό στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν θα πω ότι το παιχνίδι είναι τελικός, αλλά νομίζω είναι κομβικός για την ψυχολογία της ομάδας και για την ψυχολογία των αντιπάλων. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο περιμένει ο Ολυμπιακός να χάσει βαθμούς ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και αυτό γιατί ξεκάθαρα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του Ολυμπιακού από τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Ανεξάρτητα τι πασάρουν προς τα έξω και τι θέλουν να πιστέψει ο κόσμος. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη από τον Ολυμπιακό για την ίδια την ομάδα. Οπότε είναι και θεμητό, εντάξει, να περιμένει ο Ολυμπιακός γκέλα του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, αν δεν γκελάρει, γιατί η ισοπαλία μπορεί να μην θεωρείται και αποτυχία, αλλά ο ΠΑΟΚ που βλέπουμε τα τελευταία δύο χρόνια ξεκάθαρα έχει στόχο τη νίκη σε κάθε παιχνίδι και νομίζω ότι είναι τουλάχιστον δύο κλάσεις καλύτερος από την ΑΕΚ, ακόμα και αν δεν έχει βρει τα πατήματα του. Άρα παραμένει ο ΠΑΟΚ στην κορυφή. Νομίζω, αγάπη, ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τη Λαμία. Εύκολα, δύσκολα. Εκτός από πρόβλημα, ναι. Και αν χρειαστεί κάτι παραπάνω, ένα βάρο, ένα κρυμμένο πλάνο, θα τη βρούμε την άκρη στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, άρα ο ΠΑΟΚ μένει στην κορυφή. Στέλνει ένα μήνυμα ότι ό,τι και να γράφουν, ό,τι προβλήματα προσπαθούν να του προκαλέσουν, δεν χαμπαριάζει και βάζει και την ΑΕΚ στη θέση της. Ξαναλέω, είναι θεμητό και λογικό η ΑΕΚ να νιώθει ανεβασμένη και ο κόσμος της, αλλά εγώ δεν βλέπω κάποιο τρόπο που η ΑΕΚ θα μπορέσει να απειλήσει είτε τον Ολυμπιακό είτε τον ΠΑΟΚ σε βάθος χρόνου, δηλαδή μέχρι το τέλος πρωταθλήματος. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει πολλές απώλειες και απώλειες εκτός προγράμματος. Και επειδή και εντός του ΠΑΟΚ το κλίμα δεν είναι το ιδανικό, το ακούμε στο ραδιόφωνο, το διαβάζουμε, σε σχόλια, με φίλους, φίλες που μιλάμε, όλοι μας. Μία νίκη, όσο να πει στο ΆΚΑ, που θα έχει και πολύ κόσμο, θα λειτουργήσει άκρως ευεργετικά για την αλλαγή της ψυχολογίας του κόσμου. Ναι, και της ομάδας, και του Φερέιρα, και της διοίκησης, και του Σαββίδη, και του τελευταίου φίλου του ΠΑΟΚ στο τελευταίο χωριό της Αφρικής. Εμένα, ας πούμε, αλήθεια, δεν μου φαίνεται παράλογο αυτό το πράγμα που κάνουν γενικά, που προσπαθούν να καλέσουν κόσμο. Το θεωρώ πολύ λογικό. Όχι, λογικό είναι. Εσύ, κάθε ομάδα θα το κάνει. Ένα γεμάτο γήπεδο, γιατί μπορεί να τους βοηθήσει κιόλας. Σου λέω, στα δικά μου τα μάτια, το γεγονός ότι υπάρχει μερίδα στην ομάδα της ΑΕΚ περισσότερο που θεωρεί ότι είναι φαβορή και όλα αυτά, καλό είναι και αυτό για τον ΠΑΟΚ. Αν θεωρούν ότι είναι φαβορή και ότι έχουν το πάνω χέρι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, αν θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο ΠΑΟΚ, το θέμα είναι να είναι καλά την Κυριακή. Παίκτες που μέχρι στιγμής δεν είναι σε καλή κατάσταση να έχουν πιο καθαρό μυαλό, να μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα και να βγουν πέντε πράγματα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα, μακάρι να έρθει και το αποτέλεσμα. Εμείς δεν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ πετάει. Κάθε μέρα τα συζητάμε. Κάθε μέρα λέμε ότι προφανώς υπάρχουν διάφορα θέματα. Όποια αλλαγή είναι να γίνει για καλό. Στο κομμάτι το αγωνιστικό. Έχουμε πάρα πολλές φορές ότι ο Αμπέλ Φερέιρα δεν δείχνει πολλά πράγματα γενικότερα στις προπονήσεις, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε και ξεκάθαρη εικόνα. Το θέμα είναι να υπάρχει συγκέντρωση. Αυτό. Διαιτητής είναι ένας Ελβετός που έχει ξανασφυρίξει τον ΠΑΟΚ στο παρελθόν στο μάτς με τη Φιωρεντίνα, εκείνο το 2-3. Ναι. Γίνεται κουβέντα για το Σιδηρόπουλο που είναι στο ΒΑΡ, ξανά, από την ΑΕΚ. Εντάξει, ο καθένας προσπαθεί ό,τι μπορεί να επηρεάσει. Ναι, ξεκινάει μια διαφορετική κουβέντα πλέον για μία ακόμη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει νομίζω σε αυτό το τρυπάκι γενικότερα. Συνεχίζει να το κάνει και για μένα καλά κάνει κιόλας. Για μένα προσωπικά. Θα δούμε. Πώς θα πάει, τι άλλο έχουμε να δούμε βασικά μέχρι την Κυριακή. Γιατί εντάξει, γράφονται και λέγονται πολλά στην Αθήνα. Νομίζω ότι το θέμα είναι να έχει το μυαλό του μόνο στο παιχνίδι και πάλι. Θα πρέπει να βρει αντίδοτο ο ΠΑΟΚ στην άμυνά του. Ηρεμία πρέπει να βρει. Ναι, ηρεμία, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μόνο το θέμα ηρεμίας.
θα πρέπει να βρει και, κάποια, και κάποιους μηχανισμούς για να μην δέχεται έτσι τόσο εύκολα γκολ. Ξεκάθαρα η ΑΕΚ είναι καλύτερη και από τον Πανιόνιο και από τον Πανετολικό και από τον Άρη. Έχει περισσότερη ποιότητα. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να παρουσιαστεί πιο συμπαγή στην άμυνα. Εάν δεν το κάνει θα έχει προβλήματα. Γιατί η λογική λέει ότι δεν θα δούμε ένα παιχνίδι που θα τελειώσει 2-3. Δηλαδή θα δεχτεί ο ΠΑΟΚ 2 γκολ και θα πετύχει 3. Αυτό λέει η δική μου λογική. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει ο Φερέιρα από το να συμμαζέψει την άμυνα. Αν είναι θέμα ατομικής απόδοσης να το διορθώσει και μέσα από την προπόνηση αλλά και μέσα από την κουβέντα. Αν βλέπει ότι δεν διορθώνεται ή αν έχει καταλήξει ότι δεν διορθώνεται να προβεί σε αλλαγή προσώπων. Αν δει ότι είναι θέμα και ατομικής δουλειάς, που νομίζω και αυτό παίζει πολύ. Γιατί ας πάρουμε τα γκολ μόνο στην Ελλάδα, στα περισσότερα ευθύνεται και η μεσαία γραμμή. Είτε γιατί η χαφ δεν ήταν σε σωστή θέση και βρέθηκε ο ΠΑΟΚ ανοργάνωτος, είτε γιατί πουλήθηκε η μπάλα όπως έκανε ο Εσίτη στο Περιστέρι. Μπορεί να είναι συνδυασμός όλων αυτών, δηλαδή και ατομικής συγκέντρωσης και ομαδικής λειτουργίας. Ας τα βρει ο Αμπέλ Φερέιρα, γιατί μπορεί ο ΠΑΟΚ να χτίσει πάνω στην άμυνά του, γενικότερα στην αμυντική του λειτουργία, ένα διπλό στην ΑΕΚ. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αν κρατήσει το 0 στην άμυνα θα φύγει νικητής. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να κρατήσει τον ΠΑΟΚ στο 0. Τώρα αν ο ΠΑΟΚ επαναλάβει τα λάθη που έκανε και στους 4 αγώνες μέχρι τώρα, θα έχει προβλήματα. Και το λέγαμε αγάπη και πριν το ματς με τον Άρη, όταν όλα τα παιχνίδια σου είναι στο γκολ, όπως έγινε και με τον Πανιόνιο και με τον Πανετολικό και με τον Ατρόμητο, θα έχεις και απώλειες. Και η πρώτη απώλεια ήρθε με τον Άρη στην Τούμπα. Θα έρθουν και άλλες, παιδιά, δεν είναι πυρηνική αλλά φυσική. Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις πάλι μια σεζόν αίτητος και όχι, με την περσινή συγκομιδή. Προφανώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω αν είναι ανέφικτο. Δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ, αν ήταν πιο σοβαρός, να κλείσει αυτή την τετράδα που λέγαμε εδώ καιρό με Ατρόμητο, Άρη, ΑΕΚ, Τρίπολη, με 4-4. Έγινε ένα πρώτο βήμα στο Περιστέρι, okay, αν και ο ΠΑΟΚ πάλι αγχώθηκε. Αλλά όταν δεν διορθώνεις κάποια πράγματα, ήδη πρώτη απώλεια βαθμών. Για να μην έρθει λοιπόν η δεύτερη και για να μην υπάρχει θέμα να έρθει και η τρίτη, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να μείνει πίσω από τον Ολυμπιακό. Είναι ξεκάθαρο, ακόμα και αν υπάρχουν τα play-off, δεν ξέρω πώς τα βλέπουν μερικοί. Διάβαζα από χθες ένα άρθρο της ΑΕΚ και έλεγε ότι μέχρι 8 βαθμούς 10 είναι η ΑΕΚ πίσω, μπορεί να κάνει στα play-off τον ντεμαράζ. Ναι. Okay, καταλαβαίνουν και στην ΑΕΚ ότι δεν μπορούν να κοντράρουν Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια, άρα θα είναι πίσω. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το πει αυτό όμως. Για μένα ο ΠΑΟΚ, αν δεν μπορέσει να πάει στην έξτρα περίοδο με παραπάνω από αυτό τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να έχει, τι να σου πω, το πολύ δύο λιγότερους. Για μένα αυτό είναι το χειρότερο καλό σενάριο. Ούτε καν τρεις. Να έχει 2 βαθμούς λιγότερους από τον Ολυμπιακό. Επειδή λοιπόν θεωρώ εγώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα χάσει βαθμούς από τη Λαμία και δεν θα χάσει βαθμούς στο Κλειάνθης Βικελίδης, αυτές τις δύο αγωνιστικές που έρχονται, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει το απόλυτο και στο ΆΚΑ και στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Έχουμε δει την ΑΕΚ όλοι λίγο πολύ. Δεν με εντυπωσιάζει εμένα. Είναι ο Λεβάγια σαφώς σε καλό φεγγάρι. Ο Κωστένογλου είναι η αλήθεια, συμμάζεψε την άμυνά της. Αν και δέχτηκε 2 γκολ στην Τρίπολη. Από τον Καρτόσο σίγουρα κάνει κάτι καλύτερα. Δηλαδή. Ήμαρτον. Όποιο και να πήγε, είναι καλύτερη δουλειά από τον Καρτόσο. Τον Καρτόσο πώς τον θέλουν στη Sporting. Πώς τον θέλουν, πώς τον θέλουν τον Καρτόσο. Μόνο γι' αυτόν δεν γράφτηκε. Από ό,τι έχω καταλάβει στην Πορτογαλία και στην Πορτογαλία μάλλον δεν έχουν πολύ καλή εικόνα γι' αυτόν. Θυμάστε το καλοκαίρι που λέγαμε ότι δεν πίστευαν ότι έρχεται στην ΑΕΚ. Το βιογραφικό του αγάπη είναι 4 σειρές. Των οποίων οι 3 σειρές αναφέρουν 3 υποβιβασμούς. Που έστελαν στην Ελλάδα το καλοκαίρι, θυμάσαι και σου λέγανε, ρωτάνε αν όντως έχει κλείσει ο Καρτόσος στην ΑΕΚ και όλα αυτά. Εντάξει, έμειναν τα πρωτοσέλιδα. Τι.
τα τότε, ωραία. Ναι, ο δάσκαλος, ναι, ο καθηγητής. Ναι. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Παιδιά, λίγο προσεκτικοί να είστε. Δεν ξέρω πώς το έχετε καταλάβει. Τα γραπτά μένουν. Μπορείς να κατεβάσεις κάτι από το ίντερνετ, από μια ιστοσελίδα. Αλλά δυστυχώς για εσάς τα γραπτά μένουν. Εντάξει. Συμβουλή είναι αυτή γενικότερη. Τέλος πάντων. Γενικότερα περιμένουμε για το παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε οι προπονήσεις. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπει σήμερα και ο Σφιντάσκι για να διαθέσιμος και αυτός. Περιμένουμε πώς σκέφτεται να παρατάξει τον Πάοκο Φερέιρα. Δεν νομίζω ότι στον Πάοκο ασχολείται κανείς με κάτι διαφορετικό πέρα από το παιχνίδι με την Άκη την Κυριακή. Εκεί είναι η προσοχή, εκεί εστιάζει ο Πάοκ, στο αγωνιστικό. Τώρα όλα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι έχουν καμία αξία. Ναι. Πλέον. Πάντως για να το κλείσουμε το θέμα της ΑΕΚ σε πρώτη φάση. Τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ κάνουν λόγο για σκέψεις του Κωστένογλου να παρατάξει τριάδα στην αμυντική γραμμή. Κάτω από το δοκάριο Μπάρκας. Λες να τρομοκρατηθεί πάλι. Τι τραβάει το παιδί αυτό. Λοιπόν, Βράνιε, Συγκρίνσκι και Μπακάκης. Αυτή είναι η σκέψη του Κωστένογλου. Ο Λόπες στα αριστερά, ο Παολίνιο στα δεξιά. Σιμόες μαζί με Γαλανόπουλο ή μαζί με Κρίστιτς στον άξονα. Και Μάνταλος, Λιβάγια και Αλμπάνης. Η τριάδα στην επίθεση. Δηλαδή με Μάνταλος στο 10 και Λιβάγια, Αλμπάνης στην επίθεση. Αυτές είναι οι σκέψεις του Κωστένογλου, όπως αποτυπώνονται στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και μόνο που καταλαβαίνει κανείς την ενδεκάδα, νομίζω συμφωνείτε μαζί μου ότι ο ΠΑΟΚ, ο καλός ΠΑΟΚ, όχι ο Σούπερ ΠΑΟΚ που βλέπαμε πέρσι, ο καλός ΠΑΟΚ, ο πιο προσεκτικός και ο πιο αποτελεσματικός στην άμυνα κυρίως, θα πάρει το διπλό. Okay. Εντάξει, ανεβασμένη η ΑΕΚ. Ανεβασμένη, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την ομοιογένεια, σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ο ΠΑΟΚ να είναι καλά την Κυριακή. Ρε στεριά, μα είναι ο ΠΑΟΚ όπως ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Το λέει και το σύνθημα, αγάπη. ΠΑΟΚ, εσύ να πας καλά. Το θέμα είναι πώς θα πας καλά. Έτσι είναι. Και σίγουρα. Να υπάρχει συγκέντρωση. Συγκέντρωση και να δοθεί κίνητρο στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, νομίζω πάντα σε ένα ντέρμπι είναι πολύ σημαντικό και καμιά φορά επηρεάζει και καταστάσεις και τις ισορροπίες στο ξεκίνημα του αγώνα. Το κίνητρο της ΑΕΚ είναι τεράστιο και δικαιολογημένα. Δηλαδή υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε κακό φεγγάρι, θα έχει γήπεδο γεμάτο, είναι από τρεις νίκες και θεωρούν στην ΑΕΚ ότι ήρθε η ώρα να πάρουν και μία νίκη κοντά στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχει ΑΕΚ νίκη, μια ισοπαλία έχει τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε το κίνητρο θα είναι τεράστιο. Ας βρει λοιπόν και ο ΠΑΟΚ ένα ανάλογο κίνητρο. Να θυμίσουν στον Βαρέλα, αν και δεν ξεχνιέται, και στον Κρέσπο και στους υπόλοιπους, πώς κλάπηκε το πρωτάθλημα το προπέρσινο. Και να δοθεί κίνητρο και στα νέα παιδιά που δεν έχουν καταλάβει ακόμα το τι ακριβώς γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον Εσίτη, για παράδειγμα. Καλά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κίνητρο για αυτό το μάτς. Γενικά. Για το ΠΑΟΚ είναι ένα παιχνίδι σημαντικό. Μέχρι εκεί. Το κερδίζεις, γυρνάει το κουμπί και μετά είσαι, νομίζω, πολύ καλύτερα από ό,τι είσαι αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό. Αυτό. Το σημαντικό αυτό είναι. Δύο πράγματα. Είπαμε, η συγκέντρωση και να δούμε τον ΠΑΟΚ να παίζει με το ίδιο πάθος που έπαιζε και πέρσι. Γιατί όσο και να λέμε ότι πολλά πράγματα είναι επικοινωνιακά, τα πλάνα, αγάπη, με τον Βαρέλα να ορίεται στα αποδυτήρια ήταν ενδεικτικό, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν τόσο επιτυχημένος στα δύο προηγούμενα χρόνια. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο. Και γι' αυτό λέμε συνέχεια να βοηθήσουν και οι παίκτες στον Αμπέλ Φερέιρα. Ναι, και αυτός, okay, ψάχνεται ακόμα, θα μπορούσε να κάνει 2-3 πράγματα, λέμε εμείς. Αλλά θα πρέπει και οι παίκτες να βοηθήσουν περισσότερο τον Αμπέλ Φερέιρα. Μου έλεγε φίλος του ΠΑΟΚ, δεν παίζουν, λέει, για τον προπονητή. Δεν υπάρχει αυτό το τιμίο στο εκατομμύριο. Καλά. Και είναι δεδομένο ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις έναν προπονητή μέσα σε δύο μήνες, όπως αγάπησαν τον Ράσμαν Λουτσέσκου σε δύο χρόνια. Και ο Λουτσέσκου χρειάστηκε καιρό για να κερδίσει όλους τους παίκτες, να φτιάξει αυτό το κλίμα στα αποδυτήρια και να παίζουν όλοι γι' αυτόν και γενικά να γίνει όλο αυτό που βλέπαμε και πέρσι. Δηλαδή τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2017 δεν θα έπαιρνε όρκο αγάπη ο Βαρέλα για τον Λουτσέσκου.
Ούτε ο Κρέσπο, ούτε ο Βιερίνη είναι κανένας. Αυτό χτίστηκε μέσα από δυσκολίες, από νίκες, από, μέσα από τους μήνες. Γενικά χτίζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή είδαμε και χθες τη συνάντηση που είχαν όλοι οι τερματοφύλακες μαζί, με τον προπονητή τερματοφυλάκων. Αυτά τα πράγματα είναι κινήσεις που γίνονται με στόχο το γκρουπ να δεθεί ακόμη περισσότερο. Είναι ωραία πράγματα που συμβαίνουν καθημερινά πλέον στην ομάδα, γιατί όλοι ξέρουν ότι πρέπει να γίνουν. Ναι. Αυτό. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα να επιστρέψουμε λίγο και με μπάσκετ, γιατί υπόθηκαν πολλά χθες. Και γενικότερα υπάρχουν πολλά πράγματα για να συζητήσουμε με τον Νίκο. Παρέα μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Και φυσικά οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς θα τα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο, οι δύο τελευταίες παραστάσεις του Γιώργου Θεοφάνου στο Θέατρο Βεργίνα, ο δικός μου δρόμος, για τα 30 χρόνια παρουσίας του Γιώργου Θεοφάνου στην ελληνική μουσική σκηνή. Δεν θα υπάρχει παράταση, οπότε φροντίστε για να μην βρεθείτε μπροστά σε απρόπτο, γιατί θα γεμίσει το Θέατρο Βεργίνα, να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τα ταμεία του καζίνο, από τα καταστήματα public, ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Με τους ίδιους τρόπους μπορείτε από τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη η προπόληση, να κλείσετε θέση για τις παραστάσεις του Γιάννη Πλούτραχου που θα πάρει τη σκητάλη του Γιώργου Θεοφάνους. Για περιορισμένες λοιπόν παραστάσεις του Θέατρο Βεργίνα, 4, 5, 11, 12, 18 και 19 Οκτωβρίου. 6 παραστάσεις σε πρώτη φάση. Για πρώτη φορά, αγάπη, ενημερώνω ότι θα είναι με τον γιο του Γιάννη Πλούταρχο. Ναι. Νομίζω πολύ ωραία συνάντηση. Ναι. Οπότε με τους ίδιους τρόπους προμηθεύετε τα εισιτήριά σας. Θυμίζω, δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική η είσοδό σας στο θέατρο, στο Regency Casino, όταν πηγαίνετε στο Θέατρο Βεργίνα. Αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να περάσετε μια βόλτα και από το Regency Casino, πρέπει να έχετε συμπληρώσει 21 χρόνια ζωής και δεν απαιτείτε εισιτήριο εισόδου. Στέργιο, αυτό τον πρώτο αυτόματο πολιτή σεξουαλικών αντικειμένων στο κέντρο της Αθήνας, πώς τον βλέπεις? Θα ενδιέφερε τον Δέλτα Μη. Σωστό, ρε παιδί. Γυρνώντας από τη Λάρισα, ναι. Να μην σταματήσει τον επαρχιακό δρόμο, να πάει στο. Πού είναι αυτό, στο κέντρο της Αθήνας, ναι. Και να πάρει τα βοηθήματά του. Ανάπτυξη, ο Δέλτα Μη. Στέργιο, ανάπτυξη όλους τους τομείς. Στο κέντρο της πόλης. Αυτόματος πολιτής. Μα μια χαρά. Όταν τα κάνουν αγάπη στα Τρίκαλα. Όχι με τρίκαλα, σεξουαλικά αντικείμενα. Με τα τρίκαλα, ρε. Είχαν, ας πούμε, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω και στο Βόλο. Όχι. Είχαν αυτόματους πολιτές για χυμό πορτοκάλι. Δηλαδή πήγαινες, έβαζες ένα ευρώ και έπαιρνες χυμό πορτοκάλι, ναι. Φρέσκο. Μπράβο. Στο Βόλο έχουμε μαγαζιά που το κάνουν αυτό. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω πάρει τη διαδικασία και δεν με νοιάζει κιόλας. Λοιπόν. Καλά να είναι άνθρωποι σε Τρίκαλα και Βόλο, δεν με νοιάζει. Λοιπόν. Που πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24, στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ να μάθουμε τι υπόθηκε την ουσία χθες στη συνέντευξη τύπου της ΚΑΕ και στα πηγαδάκια γενικότερα τι συμπεράσματα βγήκαν, αν αξίζει κάπου να σταθούμε και πλέον πώς πάει η ομάδα στο παιχνίδι με τον Άρη, γιατί την Κυριακή ο ΠΑΟΚ λίγη ώρα πριν το μάτς της ποδοσφαιρικής ομάδας στο ΆΚΑ θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο Αλεξάνδριο, οπότε θα πρέπει να πούμε σιγά σιγά και σε αγωνιστικά νέα. Οπότε πηγαίνουμε τώρα στον Νίκο. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Ωραία. Ξεκινάμε με το αγωνιστικό ή θες να πάμε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου? Εντάξει, νομίζω ότι η χθεσινή συνέντευξη τύπου είχε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ήταν κάποια καινούργια πρόσωπα. Καινούργια πρόσωπα όχι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί όσοι ασχολούνται και είναι δίπλα σίγουρα τους ξέρουν. Απλά είναι καινούργια πρόσωπα στη διοίκηση και χθες έτσι πήραμε μια πρώτη γεύση από τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, από τα πράγματα τα οποία προσπαθούν να κάνουν σε αυτό το πρώτο διάστημα που είναι στη διοίκηση. Νομίζω είχε αρκετό ενδιαφέρον η χθεσινή κουβέντα. Βέβαια, η χθεσινή συνέντευξη τύπου μάλλον. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ναι μεν, ανέλησαν κάποιο σκεπτικό, μίλησαν για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να λειτουργήσουν στο κομμάτι που είναι και το πιο σημαντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή στην έβρεση εσόδων.
χωρίς όμως να μιλήσουν πιο συγκεκριμένα, κάτι το οποίο, να πω την αλήθεια, δεν είναι κάτι που δεν αναμενόταν. Έτσι. Γενικά συνηθίζεται σε τέτοιες καταστάσεις να μην πηγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι λίγο πιο γενικόλογα, πιο γενικόλογες κουβέντες, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, έτσι. Γιατί, ας πούμε, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την έβρεση εσόδων μέσα από τις χορηγίες, προφανώς και δεν μπορείς να πεις κάτι μέσα στην τύπου όταν δεν είναι κάτι επίσημο. Η αισιοδοξία που εκφράστηκε για αυτό το κομμάτι είναι κάτι σημαντικό από την πλευρά του κυρίου Δεδέογλου. Και γενικότερα αυτό που επικοινωνήθηκε περισσότερο προς τα έξω και δεν ήταν μόνο στη συνέντευξη τύπου, είναι αυτή η προσπάθεια εξωστρέφης ουσιαστικά της ΚΑΕ στην επαφή της με τον κόσμο, καθώς όπως εξηγήθηκε χθες, ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να τη βοηθήσει να βγει από το τέρμα το οποίο είναι. Και όταν λέω ο κόσμος τη βοηθήσει, δεν εννοώ μόνο με την αγορά εισιτηρίων διαρκείας, που ήδη σήμερα η ΚΑΕ ανακοίνωσε και το νούμερο που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα είναι στα 1380. Φυσικά με ρωτάς, το νούμερο είναι μικρό, αλλά πρέπει να το παίρνουμε με βάση τις αναλογίες, έτσι. Είναι σχεδόν τα διπλάσια από πέρσι. Και με δεδομένη χρονική στιγμή, όπως λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και το ένα διαρκείας είναι έσοδο για την ΚΑΕ, είναι σημαντικό. Όσο λοιπόν περισσότερο μεγαλώνει αυτός ο αριθμός, τόσο το καλύτερο. Αυτό λοιπόν που εξηγήθηκε χθες είναι ότι, ναι μεν, η στήριξη του κόσμου, η άμεση με την αγορά διαρκείας, με την παρουσία στο γήπεδο και σε μεμονωμένα εισιτήρια, αλλά είναι και η έμεση που με ένα γήπεδο που θα έχει αρκετό κόσμο, με μια ενεργοποίηση του κόσμου του πάγου γύρω από τον μπάσκετ, αυτό είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει το brand σε επαφές με διαφημιστικές, με χορηγούς και έτσι είναι κάτι πιο ελκυστικό για κάποιον να έρθει να βάλει τα χρήματά του ουσιαστικά στην ΚΑΕ και να διαφημιστεί μέσα από εκεί. Νομίζω ότι το κλίμα μετά από αυτή τη συνέντευξη ήταν αρκετά έτσι θετικό. Έχει προηγηθεί, σήμερα είμαστε Πέμπτη, την Τρίτη, και μια συνάντηση με την συντονιστική των συνδέσμων. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει τη συνάντηση τα τελευταία χρόνια, είναι η αλήθεια, από την ΚΑΕ. Και αυτή η συνάντηση μέσα σε ένα κλίμα συσπήρωσε τη λογική ότι ο κόσμος είναι εδώ για να βοηθήσει. Ότι ναι μεν δεν ξεχνάει ότι η ΚΑΕ έχει δώσει μια δύσκολη κατάσταση οικονομικά και πρέπει σε αυτό κάπως να βρεθεί μια λύση, αλλά στην δεδομένη χρονική στιγμή αυτό που μπορεί να κάνει ο κόσμος, δηλαδή με τη στήριξη των εισιτηρίων διαρκείας και με τα παρουσία του στο γήπεδο, είναι έτοιμος να το κάνει. Και νομίζω ότι είναι αυτό που περιγράφουμε και τόσο καιρό, η γενικότερη κινητοποίηση του κόσμου φαίνεται. Ναι. Και από όσο ξέρω, αν το αποτέλεσμα είναι και πολύ καλό την Κυριακή, την άλλη εβδομάδα πάω παίζει με τη Λάρισα και το παρατάκι δεν θα έχει την εικόνα που είχε σε ανάλογα παιχνίδια τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί και να μας κάνει αρκετά μεγάλη εντύπωση η εικόνα που μπορεί να υπάρχει, ειδικά αν και δεν στη Κυριακή τον Άρη, έτσι. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, εντάξει, ωραία, όλα αυτά είναι και τα αποτελέσματα πολλές φορές που, όπως και να το κάνουμε, παίζουν ρόλο. Το λέγαμε, Νίκο, και όλο το προηγούμενο διάστημα, βασικά όλο το καλοκαίρι, ότι θα πρέπει η νέα διοίκηση να μην δημιουργήσει ούτε μισό ευρώ χρέος. Και αν μπορέσει να σβήσει και 10 ευρώ από το χρέος το προηγούμενο, θα είναι το ιδανικό. 20 ευρώ, 30, 100, 200, δεν ξέρω, 1000. Εγώ διαφωνώ λίγο με την άποψη ότι ό,τι έγινε, πάμε παρακάτω. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε το τι έγινε για να μην επανεληφθεί και στο μέλλον κιόλας ενδεχομένως. Καταλαβαίνω επίσης όμως ότι η δουλειά της νέας διοίκησης δεν είναι να αποδώσει ευθύνη στην προηγούμενη. Ναι, και εκτός από αυτό. Και δεν γίνεται όλα να γίνανε καλά τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, τέλειος ο ένας, τέλειος ο άλλος, όλοι τέλειοι, αυτό και καλά περάσαμε, τέλεια, δεν είναι τέλεια. Σε αυτό που λες πρέπει να βάλουμε την παράμετρο ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που επιλέχθηκαν προς τέχνη, έτσι. Αυτό που προσπαθούν αυτή τη στιγμή είναι να σώσουν την ΚΑΕ. Το κομμάτι που έχει να κάνει με το γιατί φτάσαμε εδώ, φυσικά και έχει ενδιαφέρον, εννοείται, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να είναι αποτελεότητα. Έτσι, τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι αυτό το οποίο είχε πει και ο Χρήστος Καραμπέρης πριν παραιτηθεί στην συνέντευξη που είχε δώσει ο ίδιος και χθες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά πάει μήνα-μήνα. Οπότε λοιπόν, το Σεπτέμβριο, ο οποίος ολοκληρώνεται,
Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πληρώσει κάποια χρήματα σε παίκτες. Θα πρέπει να πληρώσει χρήματα σε δόσεις, σε ασφαλιστικά, σε εφορία, σε όλα αυτά. Όταν λοιπόν πηγαίνεις μήνα-μήνα, προσπαθείς όσο μπορείς να εξασφαλίσεις τα έσοδα για να μπορείς να πληρώνεις αυτά τα πράγματα. Έτσι, έτσι είναι. Και αφού τα κάνεις όλα αυτά, μετά υπάρχει αυτό το κομμάτι το οποίο λες, το οποίο είναι σημαντικό. Χθες ο Νίκος Κωνσταντίνης, ο νέος αντιπρόεδρος ΚΑΕ, είπε ότι εμείς δεν έχουμε εισαγγελική διάθεση και είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα, πώς να το πω, θα αποφασίσουν για το ποιος φταίει. Για μένα είναι η δουλειά του ερασιτέχνη να δει ποιος φταίει. Ακριβώς. Δεν είναι η δουλειά του Κωνσταντινίδη, του Δεδέογλου ή δεν ξέρω τη νέα διοίκηση. Απλώς δεν μπορούν να παρουσιάζονται όλα τέλεια τα προηγούμενα χρόνια. Η δική μου ένσταση είναι εκεί. Μα δεν ήτανε. Μα δεν είναι και όλα τέλεια. Άμα ήταν όλα τέλεια, πάγα θα φτάνει το που είναι τώρα. Τέλειος ο ένας, τέλειος ο άλλος, και τι τέλειος ήταν ο άλλος, και τέλειος και ο παράλληλος, και ήμασταν όλοι τέλειοι και η ομάδα βρέθηκε ένα βήμα πριν τον κρεμό και δεν υπήρχε Σαββίδης και Αμυρίδης, τώρα θα κλαίγαμε όλοι με μαύρο δάκρυ. Δεν θα κατέβαινε η ομάδα, θα φαίνεται. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Τέλος πάντων, ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, καταλαβαίνω ότι η δουλειά της νέας διοίκησης δεν είναι να βάλει στο εδόλιο τους προηγούμενους και ο ΠΑΟΚ να μπει μια διαδικασία. Ας το δει ο ερασιτέχνης, τουλάχιστον. Η νέα προσπάθεια, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, το λέω γιατί στους ορισμένοι έχουν την εντύπωση, το έχεις πει και εσύ, ότι επειδή έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ ρόστερ, έλα μια χαρά, είμαστε όπως τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε δει ακόμα τον ΠΑΟΚ σε συνθήκες πρωταθλήματος, σε συνθήκες συνεχόμενων αγώνων, γιατί και αυτό το θίξαμε τις προάλλες και το αναλύσαμε. Αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να γίνουν λάθη του παρελθόντος. Μήπως κάποια στιγμή, Νίκο, φτάσουμε σε σημείο να μην πληρώνει μια διοίκηση δύο ομάδες. Γιατί όταν γίνεται αυτό επί 2, 3, 5, 10 χρόνια, κάποια στιγμή λέει και ο φίλαθλος, καλά, αυτό δεν έχει τέλος. Mm-hmm. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η ομάδα που έχει γίνει φέτος, το έχουμε αναφέρει, είναι σχεδόν τα μισά χρήματα από τα προηγούμενα budget, έτσι. Οπότε, σε normal καταστάσεις πάντα, έτσι, και με κάποια συγκεκριμένα έσοδα, η ομάδα βγαίνει η φετινή. Το θέμα είναι να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, να μπορείς να μην έχεις καθυστερήσεις, να είσαι ok με τις υποχρεώσεις σου και φυσικά να καλύψεις τον κανονισμό ο οποίος έχεις υπογράψει. Έτσι. Γιατί αυτό εγώ το αναφέρω πάντα και το λέω, το ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε, μετά από τόσα θέματα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και την κατάσταση που είναι τώρα, δεν έχει ούτε ένα μπαν, είναι επιτυχία. Έτσι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει. Ναι. Έτσι. Οπότε λοιπόν είναι διάφορες, είναι πολλές οι υποχρεώσεις που έχει να τρέξει αυτή η ΚΑΕ. Είναι αρκετά τα καινούργια πρόσωπα σε αυτήν. Έτσι, δηλαδή από τα 6 μέλη που είναι πλέον, μετά την παρέτηση του κ. Καραμπέρη, τα 4 είναι καινούργια. Ο ένας είναι ο εκπρόσωπος ερασιτέχνης, ο κ. Καρούς, ο οποίος βρίσκεται για συγκεκριμένους λόγους εκεί, έτσι. Αλλά τα άλλα τρία και ειδικά ο Νίκος Κωνσταντινίδης και ο Λεωνίδης Δεόγλου και ο Γιώργος Αδακουράς που έχουν έτσι αναλάβει πρωτοβουλίες είναι στελέχη που πρώτη φορά εμπλέκονται παραγωγικά στον ΠΑΟ. Αλλά νομίζω ότι με όσα υπόθηκαν χθες και με το ύφος τα οποία υπόθηκαν δείχνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν. Έτσι, απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι το έτοιμοι να ανταποκριθούν πέρα από τη διάθεση και την όρεξη που έχουν, αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές φορές έχουν και με χρήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, κάθε φορά που το συζητάμε για τον ΠΑΟΚ, είναι ένα πρόβλημα. Το κομμάτι της έβρεσης χρημάτων, ναι. Της σταθερότητας, τέλος πάντων, ώστε να το μεγαλύτερη σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι. Παραμένει αυτό το πρόβλημα, αλλά το έχουν πει δύο φορές οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι ουσιαστικά πάνε μήνα-μήνα. Ας γίνει αυτός ο μήνας και μετά θα δούμε για τον επόμενο. Για μένα στο κομμάτι των χορηγιών, αν προχωρήσουν κάποια πράγματα όπως πρέπει, μπορεί να χρειάζεται λίγος χρόνος και επειδή και η διοίκηση συγκροτήθηκε λίγο πιο αργά και δεν είναι και τόσο εύκολο δεδομένου ότι έχουμε τη στιγμή τέλη Σεπτεμβρίου να κλείσεις με σημαντικές συμφωνίες, γιατί πολλές εταιρείες όπως ξέρουμε το κομμάτι αυτό το κλείνουν πολύ νωρίτερα χρονικά. Mm-hmm. Από την πρώτη κυρία Δεδέογλου υπήρξε μια αισιοδοξία ότι θα υπάρχουν καλά νέα. Περιμένουμε να τα δούμε. Για να το κλείσουμε το διοικητικό, εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι μίλησαν χθες μίλησαν από καρδιάς. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλοι τους έχουν πάρα πάρα πολύ καλές προθέσεις. Δεν το συζητάω. Οκ, ακούστηκαν μερικές περιβολές.
μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι επικοινώνησε καλά η νέα διοίκηση με τον κόσμο. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το έργο της είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να γίνει κάθε μήνα σε μία μάχη μέσω χορηγιών, μέσω εισιτηρίων, μέσω δεν ξέρω τι άλλο, για να μην δημιουργηθεί ούτε ένα ευρώ νέο χρέος στην ομάδα και να μην ζήσουμε καταστάσεις όπως οι περσινές, να φεύγουν παίκτες, να μην ξέρουμε αν γυρίσουν, άλλοι να λύνουν τα συμβόλαια, άλλοι να χαρίζουν λεφτά, άλλοι να τους κυνηγάμε. Καλό θα είναι να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό, γιατί Πέμπτη σήμερα, αύριο Παρασκευή, Κυριακή, ο Πάκο έχει πρεμιέρα. Εγώ δεν έχω καμία εικόνα από τον Άρη, Νίκο. Αν έχεις εσύ. Κανένα δεν έχει. Δεν ξέρω, θα παίξει ο Άρης με κίτρινες ή με μαύρες εμφανίσεις. Αυτό ξέρω. Κανένα δεν έχει, αυτό είναι αλήθεια. Και θα δούμε 5-6 Αμερικανούς, ξέρω εγώ 4, δεν ξέρω πόσους έχει ακριβώς. Όχι, νομίζω ο Άρης έχει 2 Αμερικανούς. Α, 2 έχει μόνο. 2 Σέρβους, 1 Λιθουανό ή 3 Σέρβους. Δεν θυμάμαι. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Ναι, είναι μεγάλο ερωτηματικό. Είναι γενικά ένα πολύ περίεργο παιχνίδι αυτό που έρχεται την Κυριακή. Γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε αργά στην προετοιμασία. Και ο Άρης είναι ένα απόλυτο ερωτηματικό. Ο Άρης φτιάχτηκε πολύ πιο αργά από τον ΠΑΟΚ. Οι μοναδικοί που έχουν εικόνα είναι ο Κώστας Βλεβαράκης και οι συνεργάτες του που έχουν κάποια βίντεο για να δουν τον Άρη, τέλος πάντων, ή τους παίκτες του που έχει. Ναι. Ο Άρης δεν έχει κάνει γνωστό τα νούμερα των παιχτών του ακόμα. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Που είναι κάτι χαρακτηριστικό. Ο Άρης ολοκλήρωσε το ρόστερ του χθες ουσιαστικά με την άφηξη του Λιθουανού, του Γιατζεβίτσιου, που είναι όντως ένας παίκτης που θεωρητικά είναι αρκετά ποιοτικός και με εμπειρία κιόλας. Από παλιότερη εμπειρία, από καλό επίπεδο. Εντάξει, το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι για μένα αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού της Κυριακής έχει να κάνει κυρίως με την ψυχολογική προετοιμασία, ναι, την πνευματική προετοιμασία, για να το πω έτσι. Γιατί το έχω πει πολλές φορές όταν έρχεται αυτό το παιχνίδι, η έδρα το Παλαιό είναι μια πολύ δύσκολη έδρα για οποιοδήποτε αντίπαλο όταν είναι γεμάτο. Mm-hmm. Πόσο μάλλον το μιλάμε για ένα Άρης ΠΑΟΚ. Και τη δεδομένη χρονική στιγμή το ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από ανάλογες καταστάσεις. Έτσι. Οπότε όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτές τις μέρες γίνονται και λίγο πιο έτσι, ιδιαίτερα μαθήματα σε κάποιους ξένους και η παρουσία του Νίκου Σταυρόπουλου χθες στην προπόνηση, γενικά αυτές τις μέρες δίπλα στην ομάδα, είναι να φέρει μια κουβέντα και για αυτό το παιχνίδι, κυρίως στους ξένους. Καθώς εντάξει, όπως για να το κάνουμε, είναι ένα παιχνίδι σε ό,τι φάση και να είναι οι ομάδες, καλοί, κακοί, ό,τι και να διεκδικούν, είτε πρώτη αγωνιστική, είτε τελευταία, είτε play-off, είτε οτιδήποτε, είναι ένα derby πάντα. Και η ατμόσφαιρα είναι δύσκολη για τον αντίπαλο που παίζει εκτός έδρας. Το κομμάτι το αγωνιστικό, το καλό είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα στην προετοιμασία για τον ΠΑΟ, κάποιο σημαντικό ζήτημα τέλος πάντων, και το σημαντικό είναι ότι ο Φλεβαράκης δουλεύει αυτές τις μέρες έχοντας κάνει focus πάνω στον Άρη και γενικότερα και στην αγωνιστική αλλά και στην πνευματική προετοιμασία της ομάδας για αυτό το παιχνίδι. Τους διαιτητές περιμένουμε, να πω την αλήθεια, μέχρι πριν που είχα τσεκάρει δεν είχε βγει κάτι, για να ξανακάνουμε ένα τσεκ τώρα, μήπως και που δεν είχε γίνει. Όχι, δεν βλέπω κάτι ακόμα. Okay. Νίκο, τι ΠΑΟΚ περιμένουμε, δηλαδή οι ισορροπίες ποιες είναι, ας πούμε. Οι βασικοί, οι ρολίστες, δηλαδή από την όποια εικόνα έχουμε, εντάξει, γιατί φαντάζομαι θα δημιουργηθεί αυτό. Αλλά κοιτάξτε τώρα, βασικοί και ρολίστες. Δηλαδή, ποια είναι η βασική πεντάδα που περιμένεις, να σου το πω έτσι. Με βάση τα φιλικά του ΠΑΟΚ. Ο Λιούις, ο Σμιθ, ο Μπεστ, ο Μαργαρίτης, ο Σαρικόπουλος. Ναι. Έτσι λέω ένα κάτι πιθανό, ναι, λέω ένα παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ, ο Εγκεκέζε και ο Σαρικόπουλος, ξέρω, κάπως έτσι. Ναι. Ή αντί του Μπέστ ο Σκίδα, γιατί μπορεί και ο Μπέστ και ο Μαργαρίτης να έρχονται και από τον πάγκο τουλάχιστον. Τέλος πάντων, δεν ξέρω κατά πόσο παίζει σημαντικό ρόλο η βασική για αυτά. Όχι, εντάξει, απλώς λίγο να καταλάβουμε τις ισορροπίες. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω, ναι, ότι ακόμα θα διαμορφωθούν τον επόμενο μήνα ενδεχομένως. Ειδικά στα πρώτα παιχνίδια, που εντάξει, και ο Πάγκο ακόμα ψάχνει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, θα παίξει αρκετά μεγάλο ρόλο. Και φυσικά σε αυτό το παιχνίδι της Κυριακής, αρκετά μεγάλο ρόλο θα παίξει το περιφερειακό σουτ, ειδικά στην αρχή, γιατί δεν είναι το επίπεδο συνεργασιών τόσο υψηλό
για να μπορούν να βγαίνουν πολλά πράγματα ακόμα στην επίθεση. Εγώ θα πω ότι στα φιλικά που είχαμε εικόνα από τον ΠΑΟΚ, η εικόνα στην επίθεση δεν ήταν κακή. Νομίζω ήταν και λίγο παραπάνω καλή από αυτό που περίμενα να δω, επιθετικά, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, σε αρκετές περιπτώσεις και πολύ καλή κυκλοφορία και καλές αποστάσεις και καλά σουτ έβγαζε. Οπότε λοιπόν το κομμάτι της περιφέρειας, ειδικά στο ξεκίνημα, νομίζω είναι αρκετά σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, όπως βέβαια και ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος έλεγχος του ρυθμού. Δεν μπορείς να πας μέσα στο παλέ και να ανεβάσεις πολύ το ρυθμό, να τρέξεις πάρα πολύ. Γενικά σε τέτοιες έδρες αυτό που χρειάζεται είναι να έχεις ίσως τον προσθέτω τον έλεγχο του ρυθμού εκεί που τον θέλεις εσύ και να μην αφήνεις τον αντίπαλο να βάζει τον κόσμο στο γήπεδο ουσιαστικά. Όσο το κάνεις αυτό έχεις τους περισσότερους πιθανότητες να κερδίσεις. Αυτό το λέω για παράδειγμα γιατί ο Λιούις είναι ένας παίκτης που γενικότερα πάει λίγο σε πιο up-tempo επιθέσεις, ανεβάζει λίγο το ρυθμό παραπάνω, πάει πιο πολύ στο ένστικτο παρά στο διάβασμα και νομίζω ότι σε τέτοιες έδρες κάτι τέτοιο ναι μεν το χρειάζεσαι σε κάποιες καταστάσεις, έτσι, ναι. Αλλά κυρίως χρειάζεσαι έλεγχο ρυθμού, χαμηλά το ρυθμό και να τον ελέγχεις εσύ, να μην επιτρέπεις δηλαδή στην ατμόσφαιρα να σε επηρεάσει. Νομίζω κάπου εκεί είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε για την Κυριακή και πάντα έχοντας ένα μεγάλο ερωτηματικό δίπλα από τον Άρη γιατί δεν έχουμε εικόνα όπως και να το κάνουμε. Αν και επειδή έχει προπονητή ο Σούλη Μαρκόπουλο, τον έχουμε ζήσει τόσα χρόνια, εντάξει, νομίζω ότι η φιλοσοφία του πάνω κάτω είναι ίδια. Ναι. Δεν νομίζω να αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι μια ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου θα ψάξει αρκετά το ψηλό της, θα ψάξει αρκετά να πάρει παιχνίδι από το ψηλό. Και θέλω να πάρει παιχνίδι δεν εννοώ μόνο να τελειώσει η φάση ο ψηλός, εννοώ να πάει μπάλα μέσα στη ρακέτα και από εκεί να γίνει δημιουργία κατάστασης, είτε για μακρινό σουτ είτε για κοντά. Αλλά αυτό είναι πολύ γενικό, έτσι όπως αντιλαμβανόμαστε. Είναι εμπειρικά το αναφέρουμε, γιατί δεν έχουμε εικόνα από τον Άρη μέχρι τώρα. Πες μου κάτι τελευταίο, να πάμε στο διάλειμμα. Έχεις κάποιον φίλο στο Ανατόλια, κάποιον γνωστό, κάποιον φίλο? Όχι, δεν έχω. Δεν έστειλε κάποιο μήνυμα για τα συγχαρητήρια, δηλαδή? Όχι. Η αγάπη βρήκε γνωστό. Ναι. Αγάπη. Εντάξει, αγάπη, ήταν κολεγιόπαιδρος. Εσύ, δεν ο προπονητής τους, ήταν γυμναστής στο σχολείο μου για 2-3 χρόνια. Ορίστε. Αυτοί ξεστεργιο είναι κλειστές κάστες όλοι εκεί πέρα. Ναι, ρε, το ξέρω. Και τέτοια, Νίκο, και τα ίδια άτομα είναι τόσα χρόνια, άστο. Ναι, δεν χάνονται ποτέ. Δεν χάνονται ποτέ, άστο. Εμείς από τα δημόσια, εντάξει, τι να κάνουμε, πού να τα ξέρουμε όλα αυτά. Ναι, εντάξει, παιδιά. Μπράβο πάντως στο Ανατόλια. Εντάξει. Να σου πω λίγο κάτι. Κάτσε λίγο. Πόσες αίθουσες έχει το Σέφρεση, δηλαδή διάβαζα στην αίθουσα 5. Μου θύμισε τα μαθητικά μας χρόνια. Για βοηθητικό είδα. Ναι, προφανώς έχει την ονομασία αίθουσα 5 και λέω πόσα βοηθητικά έχει το ΣΕΦ, ας πούμε. Έχει 8, δεν έχει 10. Δεν έχω πάει και ποτέ στο ΣΕΦ, είναι η αλήθεια. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω πώς είναι. Καλά, και να πηγαίναμε, δεν θα πηγαίναμε στα βοηθητικά. Αλλά θέλω να σου πω, εντάξει. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός Development, όπως λέγεται τέλος πάντων, δεν ξέρω. Η Α2 είναι κατηγορία που. Okay, μπορεί να μην είναι σε ταχύτητες άλλες, αλλά έχει πολλή εμπειρία. Δηλαδή, στην Ανατόλια, παίζει ο Σιμακόπουλος Αντώνης πριν 43 χρονών. Ναι. Αλλά τη βάζει την μπάλα μέσα. Βέβαια. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός Β, η ομάδα που έχει κάνει. Ολυμπιακός είναι, λίγο να του καθαρίσουμε, είναι Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, okay, ναι. Με τα πιτσιρίκια τους παίκτες και 2-3 έμπειρους, θα σφίξει την Α2. Βλέπω να επιστρατεύεται κατά τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, κανένας Πανούλης. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μπας και σώσουμε. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Όχι, λες, Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Μετά τι, θα πέσουμε β' εθνική, γιατί έχουμε και το μείον 6, να σε θυμίσω, Νίκο, Ολυμπιακός. Δηλαδή ξεκινάει και με μείον 6. Είναι δύσκολα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Και επίσης στην Α2 οι ομάδες μπορεί να πληρώνουν καλύτερα από την Α1. Όσες έχουν τέλος πάντων στόχους και τα πάνε καλά. Και πρεμιέρα. Ναι. Πάντως. Λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, το βλέπω το έργο για αγορά φημί του χρόνου το καλοκαίρι. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί έτσι προσπαθεί η δουλειά και με το μείον 6 και με τα δείγματα αυτά που έχει ο Ολυμπιακός. Πάει τον κουρού για βίντεο εθνική, αλλά. Νομίζω θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει η κανονική ομάδα. Δηλαδή τι πορεία θα κάνει. Αλλά και η κανονική στα φιλικά δεν μαγεύει κιόλας. Δηλαδή προμηνύει τη χρονιά δύσκολη. Καταλαβαίνεις πως θα είναι περιδέως ατμόσφαιρα για τον κόσμο. Ναι. Οπότε εντάξει. Είναι πολύ περίεργη χρονιά αυτή για τον Ολυμπιακό. Πολύ περίεργη. Πάντως μας στέρισε για να το κλείσουμε το κολέγιο Ανατόλια τη χαρά να δούμε ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο κύπελο. Όχι, ρε, πάλι. Τι ωραία θα περνούσαμε, φαντάζεσαι, Νίκο? Εκεί ποιος θα παίζει? Καλή ερώτηση. Τα παιδιά που παίζουν τώρα. Λογικά ναι.
και θα είχαμε ένα ΟΑΚΑ, ξέρω εγώ, ενδεχομένως, και να θέλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ένα σκορ 120. Γιατί αυτά γράφονται. Γιατί θα τους καλούσε μετά από το μικρόφωνο. Βάλτε κι άλλα, βάλτε κι άλλα. Μας θέρισε αυτή τη χαρά το κολέγιο Ανατόλια. Δεν πειράζει. Μπράβο στα παιδιά. Καλή επιτυχία και συνέχεια. Γιατί νεοφώτιστο είναι το Ανατόλια από ό,τι διάβασα. Στην Α2. Ναι, αλλά έχει κάνει πολύ καλή ομάδα για Α2. Ωραία. Δηλαδή λες, καλό θα είναι να μην πέσει πάνω ΠΑΟΚ στο κύπελο Ελλάδος με τον Ανατόλια. ΠΑΟΚ, εντάξει, σε κάποια φάση νομίζω ότι θεωρητικά από τις ομάδες που είναι να βρει στο κύπελο, ο πιο δυνατός πρέπει να είναι ή ο Πανιόνιος ή η Λάρισα. Πότε θα ασχοληθούμε με κύπελο, ποιος ξέρει. Αν θυμάμαι καλά, αρχές Νοεμβρίου. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107,4. Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 86 ετών ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ. Απ' την άλλη, διαβάζω, ζήτησε συγγνώμη ο Τάισον στο Χόλιφιλντ, Χρήστο, 22 χρόνια μετά. Γιατί η αγάπη αποκλείται να ξέρει Τάισον και Χόλιφιλντ τι έχει γίνει, βαριέμαι να εξηγώ. Ναι, δεν ξέρω παιδιά, πραγματικά. Είδες. Ζήτησε λοιπόν συγγνώμη ο Τάισον, που του δάγκωσε τα αυτιά και του βγάλε κομμάτια. Τι, από τα τι αυτιά. Λέτε, αλήθεια. Ναι. Τι. Σε αγώνα. Του βγάλε κομμάτια. Γράψε, Τάισον αυτή. Σιγά μην κατσοβώ, Τάισον αυτή ρε. Άσε με τώρα. Ιου. Πω. Λοιπόν. Να σου πάρουμε τον Ραφαήλ καλύτερα. Του κόψε αυτή. Πω. Καλό μεσημεράκι και πάλι. Τι ωραία, ξεκινήσαμε. Στη λίστα της Δυναμό Μόσχας και ο Ίβιτς και ο Λουτσέσκου. Ναι, ναι. Και οι δύο. Η Sporting δεν τους ήθελε αυτούς. Ο Λουτσέσκου πώς θα φύγει από την... Δεν θα δούμε, θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχει ρήτρα εκεί. Ναι. Και να την καλύψουν. Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, τι γίνεται, καλησπέρα. Γεια σου, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Εσύ τι ξέρεις, την ιστορία του Τάισον με τον Χόλιφιλντ ή δεν έχεις εικόνα? Ποιο ήταν το δαγκωμένο του αυτή? Να, είδες. Ναι. Μπράβο, Ραφαήλ. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Ραφαήλ. Ναι. Η αγάπη δεν έχει εικόνα, τώρα ενημερώθηκε. Και δεν θέλω να μάθω κάτι. Από αυτά που ακούω δεν μ' αρέσει αυτή η ιστορία. Αν έχεις πάντως άγχος, να ξέρεις, ζήτησε συγγνώμη ο Τάισον. Στο Χόλιβιλ. Α, μπράβο. Μπράβο. 22 χρόνια μετά. 22 χρόνια μετά. Κάλλιο αργά πάρα ποτέ, Ραφαήλ. 22 χρόνια μετά. Μπράβο, του κόψε αυτή το λουπό. Αν έχεις κανένα φίλο που μολώσετε στο δημοτικό, πάρω το κανένα τηλέφωνο. Μπορώ συγγνώμη να το ζητήσω, ναι, άνετα. Που σου πήρα το κουλούρι στο διάλειμμα και σε κλώτσισα κτλ. Αν και είμαστε κατά της βίας γενικότερα. Λοιπόν, Ραφαήλ, τι έχουμε, μεταγραφή στο hardball. Ναι, ο Ουκρανός ο τερματοφύλακας, ο Μπόρις Κριούτσκοφ, είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Ήταν μια συμφωνία μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Πέφτη εδώ και αρκετές ημέρες. Έπρεπε βέβαια να τακτοποιηθούν κάποια χαρτιά απαραίτητα που ήταν για την μεταγραφή του. Ήρθε τελικά για το τελευταίο χαρτί από την Ουκρανία, επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του, βγήκε το δελτίο του Πέφτη, ώστε να είναι διαθέσιμος για το μάτς του ΠΑΟΚ το Σάββατο με τον Διομήδη Άργους. Ήταν τα χαρτιά πρόβλημα που δεν τον είχαμε με την ΑΕΚ? Ναι, ναι, ήταν τα χαρτιά που δεν είχαν βγει, γι' αυτό και καθυστέρησε και η επισημοποίηση μεταγραφής. Ο ΠΑΟΚ είχε αποστείλει όλα τα χαρτιά, γιατί έχει περάσει και η περίοδος των μεταγραφών στην Ομοσπονδία. Έγκαιρα δηλαδή είχε γίνει η ενημέρωση προς την Ομοσπονδία και έγινε και η επισημοποίηση συμφωνίας χθες από τον ΑΣ ΠΑΟΚ. 31 χρονών, 2 μέτρα ναι, ύψος. 2 μέτρα ύψος, ναι. Εντάξει. Θα βοηθήσει νομίζω σίγουρα από τη στιγμή που ο Λοΐζος έμεινε μόνος του τώρα βασικός τερματοφύλακας και ο Γιαννακίδης που είναι ο νεαρός μετά τον τραυματισμό του Ιωαννίδη. Εντάξει, αλλιώς δεν υπολόγιζαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, έτυχε αυτό με η ατυχία με τον Ιωαννίδη και έπρεπε να ενισχυθεί η ομάδα σε συγκεκριμένη θέση. Ραφαήλ, τώρα η ομάδα παίζει Σάββατο με Διομήδη. Ναι, Σάββατο στις 6 στο Άργος με τον Διομήδη. Νομίζω η προσοχή στρέφεται εκεί μετά την ήττα από την ΑΕΚ. Ναι. Ήταν καλή η ομάδα. Μένει μια πικρία σίγουρα από το πώς ήρθε ήττα, δηλαδή από την εικόνα που έδειξε ο ΠΑΟΚ που ήταν καλή και δεν μπόρεσε τελικά να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στην ΑΕΚ. Έχει βέβαια ξεκινήσει προετοιμασία από τη Δευτέρα, θα ολοκληρωθεί αύριο. Ο Διομήδης σταθερά μια παραδοσιακή δύναμη στο χώρο του handball, πάντα από τις έντρες που δυσκολεύουν τις ομάδες τις μεγάλες θεωρητικά. Θέλει όμως ο ΠΑΟΚ να πάει να κάνει εκεί την πρώτη του νίκη και να δει μετά πιο αισιόδοξα την συνέχεια. Υπάρχουν προβλήματα ενώ ώψη αυτού του αγώνα? Ο Κωστακίδης μάλλον από ό,τι φαίνεται δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και τον άφησε εκτός παιχνιδιού με την ΑΕΚ. Νομίζω το ίδιο θα συμβεί και με τον Αποστόλου. Μάλιστα. Ραφαήλ, τι άλλο περιμένουμε το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά να πούμε στο κλίμα? Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε τα πρώτα επίσημα φιλικά για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ στην Βέρεια. Θα συμμετάσχει στο διεθνές τουρνουά που διοργανώνει ο Φίλιππος Βέρειας με την συμμετοχή της τοπικής ομάδας του ΠΑΟΚ
της Βουλγάρικης Μάρεκ και της Ελπίδας Αμπελοκήπων. Είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό, ευκαιρία για τους Βεριώτες εκεί πέρα να δουν τον νέο ΠΑΟΚ του Γιούρι Φιλίππο. Στο ΔΑΚ Μακροχωρίου θα γίνουν οι αγώνες. Το Σάββατο στις 5 ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μάρεκ και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα θα παίξει στο μικρό ή στο μεγάλο τελικό που θα γίνει την Κυριακή στις 2.30 και στις 4.00. Πάντως συνολικά νομίζω τα περισσότερες υποχρεώσεις των τμήματων ξεκινάνε από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και πόλο και μπάσκετ γυναικών. Θα έχουμε και χάντμπολ γυναικών και τις νέες αναμετρήσεις για την Ευρώπη με τη Γιαγκόντινα, πάλι στη Βέρεια. Το τμήμα επιλέγει πάλι το Φιλίππιο της Βέρειας. Ναι. Πάλι ταξιδάκι. 13 Οκτωβρίου. 13 Οκτωβρίου θα είναι αυτό το μάτς. Αυτή τη φορά βέβαια θα γίνει μόνο το ένα εδώ πέρα. Και μία εβδομάδα αργότερα θα γίνει στην Σερβία. Μάλιστα. Ραφαήλ, το πρώτο δηλαδή γεμάτο στο Φωτοκύρκο θα είναι το επόμενο. 4-5, ναι. Το πρώτο γεμάτο θα είναι 4-5 και νομίζω ότι το full θα είναι από 12-13 που θα είναι πλέον σχεδόν όλα τα τμήματα σε δράση εκτός από τα δύο των βόλεϊ. Γιατί το βόλεϊ γυναικών επίσημα ξεκινάει στις 21 και 26 θεωρητικά ξεκινάει το βόλεϊ ανδρών. Ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την κλήρωση. Υποτίθεται ότι από αύριο μέχρι κάπου στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έχει τεθεί ένα όριο από την Λίγκα για να γίνει κλήρωση στην Κρήτη. Άρα φαντάζομαι πάμε από εβδομάδα και βλέπουμε. Και περιμένουμε φυσικά να δούμε και τι θα γίνει και με την ΑΕΚ και με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και τον Παμποχαϊκό που ήταν τα ερωτηματικά πριν από λίγες εβδομάδες. Τώρα πόσες ομάδες έχουμε, τώρα που μιλάμε. Τώρα νομίζω είμαστε στις 8, πρέπει να είμαστε. Ναι. Ναι, είναι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, η Κηφισιά, η Σύρος, ο Ηρακλής ο Παναθηναϊκός και οι δύο είναι οφώτιστες. Όφη με την Ελπίδα Μπελοκήπων. Άρα πάμε 8. Στις 10 να βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίσουμε. Τα έχουμε πρωτάθλημα. Ναι, άλλωστε αυτός ήταν και ο αριθμός που θέτησαν όριο η Λίγκα για να δει δηλαδή αν θα χρειαστεί να πάμε σε ενεργοποίηση της Wild Card και φυσικά σε μια περίοδο βέβαια που μπαίνουμε τέλειο Οκτωβρίου. Θα πρέπει να πάρει δηλαδή μια ομάδα από την Α2 να πει δηλαδή ότι όντως συμμετάσχω στο πρωτάθλημα στην Volley League. Αλλά θα πρέπει μέσα σε μισό μήνα τουλάχιστον να βρει και τρεις ξένους παίχτες για να βάλει στο ρόστερ της. Τέσσερις ξένους παίχτες. Θα είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε τα δεδομένα πώς θα γίνουν. Υπάρχει στον ορίζοντα φυσικά και αυτή η αναδιάρθρωση που θα γινόταν στο πρωτάθλημα έτσι αλλιώς ώστε να γίνει με 10 ομάδες. Αλλά τώρα με 8 δεν θα είναι σίγουρα καθόλου καλό, καθόλου καλή εικόνα. Πάλι θα ψάχνουμε, Ραφαήλ, με το κιάλι τα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, γιατί μετά με 8 ομάδες πάμε και σε τελείως διαφορετικό στυλ πρωταθλήματος. Ίσως πρέπει να γίνουν δηλαδή 4 γύρι κανονικής διάρκειας, γιατί με 2 γύρους θα τελειώσει το Δεκέμβριο το πρωτάθλημα. Ναι, δεν γίνεται δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα. Θα είναι πραγματικά πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Εντάξει, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Βέρεια ετοιμάζεται να ξαναπάει. Κατάλαβες, Σέργιο. Περίμενε εδώ. Ωραία είναι η Βέρεια. Σε αντίθεση με το Άργος που παίζει η ομάδα το Σάββατο. Δεν με διαφορά η χειρότερη πόλη που έχω επισκεφτεί στη ζωή μου. Η χειρότερη, δηλαδή. Και από Λαμία. Και από Λαμία, αλλά μην είναι μονακό μέσα στο Άργος. Απλώς το σώζει το Άργος ότι είναι δίπλα τον Ναύπλιο. Στο τέταρτο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Το λες και πολύ αλλά καλό. Το Άργος είναι άστο. Πάει στο Ναύπλιο. Δηλαδή, μη σου τύχει δουλειά στο Άργος. Τι ξέρω, μη σου τύχει. Να σου πούνε, α πούμε, αγάπη, πάμε σε ένα σεμινάριο στο Άργος το Νοέμβριο. Δεν θα πας. Ούτε διήμερο, τρίμερο. Όχι, όχι, ούτε δύο ώρες. Πήγαινε μήνα εκεί και πήγαινε στον Ναύπλιο μετά. Ναι. Μην έχεις βάσει το Άργος. Πω, εγώ τους έφαγες τέτοιο. Τους δίκασες. Όχι, σε αυτά είμαι δίκαιος, να ξέρεις. Πω. Σε αυτά είμαι δίκαιος. Λοιπόν. Νωρίτερα που κάναμε την κουβέντα για τον Αμπέλ Φερέιρα. Ναι, ναι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι χθες οι Πορτογάλοι μιλούσαν και με νούμερα για την πρόταση που έκανε η Sporting στον ΠΑΟΚ. Υπήρχε μερίδα του τύπου που μιλούσε για 1,5 εκατομμύριο, αλλά το βράδυ το νούμερο ανέβηκε αρκετά. Δηλαδή υπήρχε, νομίζω, σε τηλεοπτική εκπομπή μία αναφορά, ένα ρεπορτάζ για 4 εκατομμύρια αργά το βράδυ. Εντάξει, είπαμε ότι απ' την άλλη υπήρχαν Πορτογάλοι που έλεγαν ότι η Sporting δεν μπορεί να ανέβει στα 7 της ρήτρας του ΠΑΟΚ. Γενικά, καταλαβαίνω ότι λίγο κι αυτοί ο καθένας έλεγε κάπως τα δικά του. Δεν υπήρχε συγκεκριμένη ενημέρωση από την Sporting και ο καθένας έλεγε ένα νούμερο στέργιο. Τώρα που μιλάς για Πορτογάλους, ο Καρδόσο περιμένει ακόμα τα χρήματά του. Ακόμα. Από την ΑΕΚ. Ναι. Γιατί του φέρονται έτσι του ανθρώπου, δεν ξέρω. Ναι. Γιατί? Και νομίζω ένα ποσό
Ναι, περίπου 500.000 ευρώ. Δύσκολα, δύσκολα το βλέπω. Χτίζουμε 2 μπαράκια, 3 και μισό διάζωμα στην Αγία Σοφιά. Ακόμα, ε. Ναι. 500.000. Ναι. Γιατί έτσι, μεγάλο ποσό. Ας ελπίσουμε ο άνθρωπος να τα πάρει. Δεν τα δουλέψει, αλλά είναι το συμβόλαιο. Εντάξει, επαγγελματίας είναι. Του δεν φταίει αυτός που του δώσαν αυτό το συμβόλαιο. Ο πρόεδρος φταίει. Ανέβασε κάτι ο Γιώργος Σαββίδης χθες. Ναι, χθες το βράδυ. Για τροπονητές. Για όλη την κουβέντα. Είναι μεγάλη αυτή η αλήθεια, εντάξει. Είπαμε, ο Φερνάντο Σάντο είναι ο Καρπουζάς. Ο Λουτσέσκου είναι ο Κουνάβη και ο Απατεώνας και ο Ρουμάνος. Νιφίτσα. Ο Αμπέλ Φερέρα, ο μαθευόμενος μάγος, ο άπειρος, ο κολλημένος κτλ. Ο Μπόλουν ήταν ο τουρίστας. Ναι. Ο Στέφενς ήταν ακόμα ο Κωνσταντάρας, ο ναι. Ταβερνιάρης. Αυτά, ο Άγγελος. Πολλά, πολλά μαζί. Επίθετα. Πολλά επίθετα. Πολλά ο Δόνης, ο Κομπλεξικός και κάποια άλλα ναι. που έχουν να κάνουν με την εμφάνισή του. Είναι αυτή η μερίδα. Ευτυχώς είναι μικρή. Αλλά δυστυχώς κάνουν πολύ θόρυβο όλοι αυτοί που δεν έχουν αφήσει κανέναν που να μην το χαρακτηρίζουν έτσι, εντάξει. Προφανώς, γιατί δεν γίνεται όλη αυτή να μην έχει περάσει ένας σωστός, ένας. Συνεχίζουν και έχουν τα δικά τους προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι και εξωτερικεύουν τα κόμπλεξ, την οργή, τα προβλήματά τους μέσα από ένα πληκτρολόγιο. Είτε αφορά την είδηση... Μια είδηση στον ΠΑΟΚ, είτε αφορά την οικονομία, είτε αφορά την υγεία, είτε αφορά τη διεθνή πολιτική, γιατί έχουμε και εκεί άποψη. Εντάξει. Και λέει ο Γιώργος Σαββίδης ότι ο καλύτερος προπονητής από όλους είναι αυτός που βρίσκεται πίσω από τον υπολογιστή. Ναι. Αυτό είναι το πληκτρολόγιο ενός κινητού ή ενός υπολογιστή. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το έλεγα και χθες. Οι ίδιοι που περνούσαν τον Λουτσέσκου γενναίες 14 και μετά δεν προλάβαιναν με κρύο υδρότα να σβήνουν post, γιατί η ξεφτύλα τους ήταν τεράστια. Δυστυχώς και αρκετοί γνωστοί μου μέσα σε αυτούς. Ναι. Ναι, δυστυχώς. Γιατί άλλο είναι να σταθεί σε κάποια λάθη που έκανε ο Λουτσέσκου και άλλο είναι να λες ο Ρουμάνος, ο έτσι, ο αυτό κτλ. Και μετά να μην προλαβαίνεις να σβήνεις post. Έτσι είναι. Άμα ξεφτυλίζεις, μετά προσπαθείς λίγο να μειώσεις το ξεφτυλίκι. Τέλος πάντων. Ναι, ο καθένας έχει την άποψή του. Νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου του ΠΑΟΚ. Στηρίζει τον Αμπέλ Φερέρα, βλέπει ότι όχι, οι λάθη γίνονται, ίσως και θα γίνουν κι άλλα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας προπονητής που διαθέτει ότι χρειάζεται για να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ και αυτός στην κορυφή. Θα δούμε. Πάντως για όλους θα είναι καλό και για τη διοίκηση και για την ομάδα και για τον κόσμο. Ο ΠΑΟΚ να καταφέρει να περάσει με το διπλό Κυριακή από το Ολυμπιακό Στάδιο. Σε 7.30 είναι το μάτς. Έχεις πάτερ, δεν είναι το μπάσκετ. Νομίζω. Ναι. Έξι πράτερ, οριακά. Ναι. Χρειαζόμαστε διπλή τηλεόραση, αγάπη. Αν πάει κανένα μπάσκετ σε κανιά παράταση ή καθυστερήσει να ξεκινήσει ή να τελειώσει, που νομίζω δύσκολα θα έχει τελειώσει το μπάσκετ πριν ξεκινήσει το ποδόσφαιρο. Για λίγο όμως. Πώς θα έχει μείνει. Έξι πράτερ, τώρα. Και θα χάσω το 0-1. Σιγάρε, Στέργιο, κάτσε. Μην το μιλά και το μιλά συνέχεια. Έχει παγωθεί. Θα χάσω το 0-1. Μην γίνει και στο 5. Το μιλάς. Άστο. Μάλιστα. Ναι, μα. Τι έχει πάλι με Βιερίνη, έχει... θα είναι στο 3ο Παιδικό Φεστιβάλ Υγείας, Διατροφής και Αθλητισμού το ερχόμενο Σάββατο. Μπράβο στον αρχηγό. Μία ακόμη πολύ ωραία ενέργεια από τον Βιερίνια, ο οποίος πραγματικά αυτά που κάνει κάθε εβδομάδα δεν πρέπει να μένει και καθόλου σπίτι του. Παντού είναι. Συμμετέχει σε πάρα πολλές δράσεις, βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς σε όλη την πόλη. Είτε παιδιά, είτε οικογένειες που έχουν ανάγκη, τα πάντα. Εντάξει, το Βιερίνη, ό,τι και να πεις, νομίζω πλέον είναι λίγο. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Νίκο για τα εισιτήρια. Οι τελευταίοι σύνδεσμοι που αγόρασαν μαζικά εισιτήρια ήταν διαρκείας ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Ζυρίχης και ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Επανομής. Μπράβο στα παιδιά και από τη Ζυρίχη και από την Επανομή. Δύο ακόμα κρίκοι στη μεγάλη αλυσίδα των οργανωμένων φίλων του ΠΑΟΚ ανά τον κόσμο που έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζουν τη φετινή προσπάθεια. Έχουν φτάσει πλέον τα εισιτήρια στα 1380. Mm. Και συνεχίζουμε, λέει ΚΑΕ. Μακάρι να φτάσει ο αριθμός στα 2000 διαρκείας. Θα είναι ένα καλό πρωτοβήμα για τη στήριξη αυτής της ομάδας. Τώρα
τι θα καταφέρει αυτή η ομάδα στο παρκέ. Δεν το ξέρει κανένας. Νομίζω ότι ούτε το ξέρουν και οι ίδιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι ο Κώστας Φλεβαράκης έχει εικόνα για τις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Μπορεί να μας εκπλήσει όλους θετικά, μπορεί αρνητικά. Ευχόμαστε θετικά. Αρχίζει γενομένη από το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη στο Αλεξάνδριο. Θα είναι ένα καλό βήμα από πολλές απόψεις αν η ομάδα ξεκινήσει με ένα διπλό στο Παλέντε Σπορ. Νομίζω, αγάπη, εδώ κάπου εδώ τελειώσαμε. Γεγονός, Τέργιο. Επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνεις, ωραία. Επιβεβαιώνω, φτάσουμε στο τέλος. Έχει μια τριάδα να μας πεις τένις, τίποτα αυτά. Τένις τώρα τι είναι άχυρες. Ρωτάω εσύ, αγάπη. Δεν υπάρχει κάτι σε τένις. Δώσε κάτι στο λαό σε τένις. Δεν υπάρχει κάτι σε τένις τώρα. Εδώ βλέπω 28 μάτς live. Στέργιο, κάθε φορά τη μια κουβέντα κάνουμε εσύ. Τα Grand Slam είναι 4. Όχι τα Grand Slam. Ναι, τα Grand Slam. Δεν έχει τώρα, οπότε δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Αυτά είναι απλά τουρνουά. Εδώ βλέπω. Ντιγού με Μπόρνα Τσόριτς. Άντρες είναι, δεν γυναίκες. Άντρες είναι, ρε. Γιατί δεν μπορεί να λέγεται άλλη Μπόρνα. Όχι, αυτός είναι γνωστός, Μπόρνα Τσόριτς. Α, ο Ντιγού. Όχι. Αλλά ο άλλος είναι άντρας, Αστέργιο. Ναι, τώρα ξεκινάει αυτό. Και ο Τζον Ίσνερ είναι. ATP Ζουχάι. Πού το Ζουχάι, ρε. Δεν ξέρω. Πού το Ζουχάι. Το πάνω τι είναι. Ποιο πάνω. Ο Ίσνερ με το. Ο Τζον Ίσνερ με Ιγκόρ Γερασίμοφ. Ναι, πού. Στο Τσενγκντού. Πού πάνε και παίζουν τένις, γιατί. Βλέπω Τσενγκντού, Ζουχάι, συστήχημα, Γουχάν, Τασκένδη, το γνωστό τουρνουά. Ναι, φημισμένο. Πήρε πόντο τώρα ο Άλισον, Φαν Ουίντβανκ και τα λοιπά, ο αντίπαλος δεν με απασχολεί. Φλωρεντία. Πώς δεν πήγες να το καλύψεις το Challenger. Challenger είναι. Δηλαδή, ναι. Ισπανία, Τουρκία, Πορτογαλία. Στην Αίγυπτο έχει τώρα τουρνουά, Πορτογαλία, Βάρντα. Ουγγαρία, δηλαδή μόνο στην Ελλάδα δεν έχει. Βάρντα με τον Άρη παίζει τώρα το Σάββατο. Και ο Ριγκούς. Καλά, εμείς εστιάζουμε στον Βάρντα γιατί το παιδί είναι μια κατηγορία μόνος του. Κάτσε να δούμε πόσο το δίνει. Το πέτυχα, τη Δευτέρα. Και? Στην παραλαϊκή το μεσημέρι. Καφεδάκι έπινε. Ναι. Ήταν όλη γύρω του κλασικά, mm-hmm. Το ζούσε κλασικά. Ναι, και έλεγε πράγματα, έλεγε πάλι, μιλούσε. Αυτά από μας για σήμερα. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Το επιβεβαιώνω και αυτό. Μείνετε στο Λίμπερ 104,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης μέχρι τις 3. 3 με 5 θα σας κρατήσει την τροφιά ο Γιώργος Ζαγόρας. Από εμάς να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό υπόλοιπο ημέρα σας.